Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Like, μαλάκες, like. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ό,τι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Λοιπόν, έπρεπε να ήσασταν εδώ πριν βγούμε. Έγινε εκεί της Πόμπης. Όχι της Αστεριάδου, της Πόμπης. Λοιπόν, Αστεριάδη. Τα μούτρα του Μαλάτου, παρακαλώ, δείξτε τα. Αστεριάδη. Δείξτε τα του Μαλάτου τα μούτρα. Είσαι ένα γορεμένος. Χάι. Δείξτε και τον Τζόρνταν. Είμαι πρωτοπόρος ακόμα. Ναι, δείξτε και τον Τζόρνταν. Κοίτα, λάμπη. Ναι, όμως. Λάμπη. Οπωσδήποτε. Πάμε και σε μένα τώρα. Λοιπόν, γρήγορα, να πούμε πέντε κουβέντες για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί θα ακολουθήσει, από ό,τι φαίνεται, μια ροκ κατάσταση. Φαίνεται. Μακάρι να μην ακολουθήσει ροκ κατάσταση, γιατί θα πιάσουμε το παρελθόν, θα πιάσουμε τα πέναλτι, θα πιάσουμε τις αλητίες, θα πάμε μακριά. Ο ΠΑΟΚ πρόσεξε πάρα πολύ το αμυντικό του κομμάτι. Για μένα, το σημείο το οποίο δείχνει ο Ίβιτς ότι πάω να συμμαζέψω την άμυνά μου, δεν έχω κόφτει καθαρό, υπολογίζω τον Ολυμπιακό στο κομμάτι πρώτον αντεπίθεση, υπολογίζω τον Ολυμπιακό στο κομμάτι αέρας, βάζει ένα τρίκ με τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, με βγάζει ο Μπούζος στο pro game. Ξέρεις, τα pro game αρχίζουν να μετράνε πόσο κόσμο έχει. Pro game το λέω, προπαιχνιδιού να πούμε. Βγαίνει ας πούμε ο Μανούσης. Αχ, η κερκίδα τι καλή, πάω κολλέ κτλ. Εγώ κοιτάω άλλα πράγματα και την ώρα. Με ενδιαφέρουν οι αντικάδες. Και βλέπω Κρέσπο αριστερό μπακ. Και προσπαθώ να μπω στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία και στη στρατηγική του Τουταχαμών, του Ίβιτς. Ο Ίβιτς βγαίνει στο αριστερό άκρο της άμυνάς του με ένα στόπερ, ο οποίος είναι γρήγορος και το κάνει για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αφήνει στον Μπρίγιοβιτς την πλευρά του επιθετικού κομματιού, του λέει εγώ δεν θα σε ντουμπλάρω με τον πλάγιο μπακ, μπες εσύ φάει τον μπακ τον δεξί του Ολυμπιακού, σέντρανε, δεν θα χωθείς πολύ περιοχή, θα είσαι στη γραμμή, θα σεντράρεις και θα είσαι περισσότερο εξτρεμιστής, θα είσαι περισσότερο στα εξτρέμ, γιατί δεν θα έχεις την πλάτη σου παίχτη με φουλ ανεβάσματα. Αυτό το κομμάτι λέει ότι υπολογίζει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι κάνει δύο γκολ στον αέρα, τα οποία γκολ τον προβληματίζουν και λέει προκειμένου να έχω Κρέσπο Βαρέλα ή Κρέσπο Μαλεζά, έχω τρία στόπερ, ο ένας είναι γρήγορος, το βάζω στη γραμμή και δημιουργώ στον αέρα ένα παίχτη παραπάνω. Δεύτερον, στο επιθετικό κομμάτι, στα στημένα χτυπήματα, έχω εγώ ένα παίχτη περισσότερο, ένα ψηλό ακόμα, δεν πολύ ψηλός ο Κρέσπο, αλλά ένα στόπερ που πηδάει με καλή αρκτικότητα. Έχω Μαλεζά, έχω Κρέσπο, έχω Βαρέλα, έχω Σαχόφ, έχω και Μπρίγιοβιτς. Έχω πέντε ψηλούς. Ο ένας στο πρώτο δοκάρι έκανε τη διαφορά εκεί που ο Ολυμπιακός δεν βάζει παίχτη, στο ψηλό του ΠΑΟΚ που είναι κολόνα στο πρώτο δοκάρι και τρώει τον γκολ. Λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, σκέφτεται ο Ίβιτς, στην Τουρκία πήρε μεγάλο χώρο. Οι άλλοι παίζανε με δύο στόπερ, οι Τούρκοι μακριώνας από τον άλλον, οι δύο μπακ πολύ ψηλά, και πάνε να πάρουν το παιχνίδι με πολύ ανοιχτές τις γραμμές. Και ο Ολυμπιακός τους βρίσκει ανοιχτούς, με τριάδα, τετράδα γρήγορων ποδοσφαιριστών μπροστά και τους κάνει τρία γκολ. Στην κόντρα επίθεση. Λέει ο Ίβιτς λοιπόν, εγώ θα έχω ένα παίχτη ακόμα στο μεταβατικό στάδιο από την άμυνα, από την επίθεση στην άμυνα, θα έχω και τον Κρέσπο, ο οποίος μπορεί να βγει σαν κόφτης σε κάποια αντεπίθεση μπροστά από τα δύο center back και να μου κόψει τις οποιασδήποτε πιθανότητες υπάρχουν να με βρει στην τούμπα ανοιχτό Ολυμπιακός.
Για μένα λοιπόν είναι ένα έξυπνο τρίκ το οποίο του έπιασε του Ιβιτς, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θεώρησε ότι εκείνη η πλευρά του θα είναι η αδύνατη και ντούμπλαρε εκείνη την πλευρά. Πώς ντούμπλαρε όμως? Ντούμπλαρε με τον Ασαριφάρ. Τον έβγαλε πολλές φορές σε συμμετοχικό παιχνίδι από την πλευρά του Κρέσπο. Και για μένα αυτό το κομμάτι ήταν λάθος, καθώς ο Ανσαριφάρτ έμεινε πολύ έξω από την περιοχή του Γλύκου. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός δεν απειλήσε παρά μόνο από λάθος. Το λάθος του Γλύκου, το οποίο ευτυχώς για αυτόν το διόρθωσε, γιατί αν το έτρωγε εκεί τον γκολ, τώρα θα ήταν κρεμασμένος από το Λευκοπύργο ανάποδα από τη σημαία. Εκεί θα βλέπε το Ζήθο ανάποδα. Λοιπόν, τώρα στο κομμάτι το επιθετικό, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πολλά πράγματα. Ήταν πολύ προσεκτικός αμυντικά. Δεν του βγήκε ο Ενρίκε. Απλά ο Τζάλμα Κάμπος δημιούργησε πάρα πολλά ρήγματα στην πλευρά του Σισοκό, το οποίο η συμμετοχή εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί το Σισοκό που νοσεί μεσοαμυντικά και ότι δεν πήρε και πολλές κούρσες και για μπροστά, και όχι τον Ντελαμπέγια. Εκεί μπορεί να ρωτήσει τον προπονητή του Ολυμπιακού για ποιο λόγο ο ρεπόρτερ να του κάνει την ερώτηση. Το άλλο είναι ότι σήμερα με βουλοκαίρι αποδεικνύεται δικαίως γιατί ο Φορτούνης δεν τον πήρε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Γιατί είναι φλόρος. Περίμενε τον Αδρούτσο και τον Μανθάτη να σηκώσουν τον Ολυμπιακό, ενώ ο ίδιος έχει πάρει τα εύσημα, έχει πάρει δύο καλές χρονιές και είναι στα πάνω του. Και τελειώνω με τον Ολυμπιακό. Είναι απαράδεκτο να είναι έξω από αυτόν τον Ολυμπιακό για μισή ώρα, 45 λεπτά, 20 λεπτά ο Τσόρι Ντομίγκες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτες με προσωπικότητα, ηγέτες να σηκώσουν τον Ολυμπιακό στην πλάτη. Δεν μπορεί να το κάνει ο Φορτούνης. Και αυτός που θα μπορούσε να έχει μια προσωπικότητα στο κέντρο του γηπέδου πουλήθηκε από τον Πρωτόταυρο έναντι ενός σεβαστού και δυνατού ποσού. Δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι ο Ίβιτς παίρνει πολλούς πόντους από αυτό το παιχνίδι και εν ώψη νέας χρονιάς. Ήταν ένα κοουτσάρισμα το οποίο έδειξε ότι σεβάστηκε τον αντίπαλο, δεν του δώσε χώρους, δεν του βγήκε σε κόντρα ο Ολυμπιακός. Και επίσης να τονίσω ότι στο πρώτο 15 λεπτο, 20 λεπτο όπου ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι και μπήκε πάρα πολύ κατακτητικά και δυνατά ο Ολυμπιακός, στο κομμάτι το ανασταλτικό, ένας αφανής ήρωας που λέγεται Τζίμι Ροτ έκοψε ό,τι δημιουργήσε και ό,τι πήγε να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός από τον άξονα του. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί κράτησε χαμηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ αμυντικά, πάρα πολύ ψηλά. Ένα Τζίμι Ροτ, αλλά αυτά δεν μπορεί να τα δουν οι οπαδοί. Οι οπαδοί θα πούνε ο Μπρίγιοβιτς είναι ο MVP, άλλος θα πει ότι είναι ο Ενρίκιο MVP κτλ. Και είναι και MVP γιατί συμμετέχει σαν χαφ, σαν πασαδόρος στην πρώτη τελευταία πάσα στο πρώτο γκολ. Στο δεύτερο γκολ. Δίνει την μπάλα στον. Έχει ανέβει ψηλά, κλέβει. Δίνει την μπάλα στον Ενρίκε που κάνει μια πολύ ωραία σέντρα και έρχεται ο άλλος σεντερφορίσια και κάνει το 2-0. Άρα λοιπόν, εδώ τα εύσημα στο Τζίμι Ροτ. Αν θέλετε να βγάζετε MVP, να τους βγάζετε μέσα από μελέτη και όχι από δημόσιες σχέσεις. Στυλ Τζαβέλα, στυλ Κουλούρι, έμαθα την προηγούμενη φορά, κάτι αηδίες. Αυτό μου λέει τώρα φίλος ο Γιώτης ο Βεντούρης, πάω ξέρεις. Ναι. Όχι MVP προς Θεού τον Μπρίγκεβιτς, προς Θεού ναι, όχι. Ναι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού με την αλλαγή του Γκαρντόσο στο 79 και βγάζει τον Ανεσαριφάρ, τι πήγε να κρατήσει? Πήγε να κρατήσει το 2-0, φοβήθηκε μη φάει τρίτο? Δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει, ας πούμε, για παράδειγμα τον Γκαρντόσο και τον Ασαριφάρτ και να βγάλει έξω τον Σεμπά και να παίξει ο Φορτούνης εκεί 4-4-2 10 λεπτά? Τι φοβήθηκε? Φοβήθηκε μη φάει τρίτο. Σου λέει βγάζω φόρ, βάζω φόρ. Και να βγάλει τον Ασαριφάρτ, τι να κάνει? Να πάει στη Γιώμα, μάλιστα. Σωστή αλλαγή του Κάτσε στο 72. Ίσως χρειαζόταν και λίγο πιο μπροστά να κόψει τον Ολυμπιακό στο ρίσκο του ο Κάτσε. Ήταν καταλυτική η αλλαγή και πιστεύω ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Μαλεζάς να μπει ο Λέο Βατσακή αριστερά και ο Κρέσπο να παίξει στόπερ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έκανε και τρίτο γκολ.
Έτσι νομίζω. Τελειώνω και πάω στο κοινό. Το κοινό το οποίο ξεκινάω από τον ιτημένο. Σ' ακούω. Μάλιστα. Ο ιτημένος. Ο ιτημένος. Ο ιτημένος, καταρχήν, ναι, θα πει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που μας νίκησε με ένα γκολ κόντρα ατυχία. Στον Πανιόνιο που μας κέρδισε με ένα γκολ κόντρα βλακεία. Και τέλος στο σημερινό μας νικητή τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μας κέρδισε με ένα γκολ φωτοτυπία από το Καραϊσκάκι. Και το δεύτερο γκολ, να μου επιτρέψετε, γιατί το είδα επισταμμένος από την Νόβα. Μην το πεις. Θα το πω. Ήτανε ο Πρίγιοβιτς όταν ξεκινάει η φάση offside. Εάν δεν είναι πλέκετο μετά, είναι πλέκετο, και το βάζε άλλο στον γκολ. Δεν είναι πλέκετο. Αν μη το βάζε άλλο στον γκολ, θα ήταν κανονικό και δεν θα μιλάγαμε. Όμως στην αρχή της φάσης είναι offside, δέστε το 100 φορές. Μα η μπάλα πάει στον άλλον, ρε. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι άνθρωπος που κάθομαι και βλέπω, ανεξάρτητα αν η ομάδα μου τη συμφέρει ή δεν τη συμφέρει. Για τώρα όλα αυτά που θα πω από εδώ και πέρα, μετά τα συγχαρητήρια, γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει να είμαστε κύριοι. Gentleman. Φυσικά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα όμως, αυτά που θα ακουστούν θα τους στεναχωρήσω. Πιο μελάτος μια σήμερα, πιο όμορφος, μου το είπε και η πεθερά μου το μεσημέρι που κοιμόμαστε μαζί. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με το ύφος σας της περασμένης εβδομάδος, όταν χάσαμε από τον Πανιόνιο με ένα γκολ κόντρα, ίδιο με το δεύτερο το σημερινό περίπου, βγήκατε και είπατε ότι να μην κάνουμε σχόλια, να μην κάνουμε κριτική. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στο να μην βρίζουμε τους παίχτες και τον προπονητή. Παρόλα αυτά όμως, εγώ έχω να πω το εξής. Αυτά όλα που συμβαίνουν τώρα τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, ναι, λοιπόν, τις τρεις τελευταίες εβδομάδες τα είχα προβλέψει. Πότε? Από το Σεπτέμβριο. Πότε? Από την ώρα που χάσαμε από τη Λάρισα. Εδώ είναι τα βίντεο, βάλτε τα να τα δείτε. Αυτό είναι καλό, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι. Ότι τα εκατομμύρια που εισπράξατε από τον Ομάρ, παρακαλώ λίγο ησυχία. Ομάρ. Από τον Ομάρ. Τον Μπάρντο που τον δώσατε δανεικό στην ΑΤ, και δεν ξέρω πόση ανάγκη έχει ο Ολυμπιακός να δίνει δανεικό παίχτη που δεν έχει άλλον ίδιο, υπό την έννοια ότι εγώ έχω ένα καλό κουστούμι μαύρο και ένα μπλε, και άμα τα δώσω μετά θα βγω έξω με τα ντρίλια να πάω σε ένα γάμο, ας πούμε. Πάλι αυτό το σακάκι. Άρα λοιπόν κάνατε αυτό. Στείλατε το Σιώβα στη Λεγκανιές και μπορεί και παίζει στην Πριμέρα Διβιζιόν, αλλά δεν μπορούσε να παίξει στον Ολυμπιακό αυτόν. Παρακάτω. Ευχαριστώ για το μήνυμα, φίλε. Πουλήσατε τον Ιντέγε. Σε ευχαριστώ. Κατά μεσής του πρωταθλήματος, χωρίς ακόμα να είμαστε σίγουροι για τίποτα, γιατί εγώ από εδώ δεν μίλησα για πρωτάθλημα, ακόμα και τότε που είμαστε 16 και 19 πόντους μπροστά από τους άλλους. Γιατί? Γιατί έβλεπα λίγο πιο μακριά. Δυστυχώς όλη μου τη ζωή αγωνίζομαι να έχω άδικο, αλλά δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δυστυχώς. Παρακάτω. Είπα από εδώ και φώναζα πριν τρεις εβδομάδες, τα βίντεο υπάρχουν, να μην πουλήσουν τον Μιλιβόγεβιτς. Έστω να τελειώσει η χρονιά και να τον πουλήσετε. Ούτε αυτό το κάνατε. Τώρα λοιπόν σήμερα είχα το φίλο μου τον κύριο Μπέντο, ο οποίος κύριος Μπέντο δεν βγαίνει το Γενάρη να πει stop, μην πουλάτε άλλους παίχτες, κύριοι της διοίκησης, και να πει ότι άμα μου τους πουλήσετε εγώ θα φύγω. Δεν ξέρω, άμα έχεις προσωπικότητα δεν τα δέχεσαι στη δουλειά σου κάποια πράγματα. Αυτό δεν το έκανε και βγήκε λοιπόν σήμερα και νόμιζα ότι άκουγα εμένα. Τι έλεγε? Έλεγε αυτά που λέω, ότι του πήραν τα εργαλεία, του πήραν τους παίχτες, δεν έπρεπε να δώσει τον Ιντέγε, δεν έπρεπε να δώσει τον Μιλιβόγεβιτς. Α, τώρα, όταν εγώ φώναζα εδώ πέρα, εσείς τι κάνατε? Τίποτα. Άρα κύριε Μπέντο, ναι, δεν έχετε και προσωπικότητα. Άρα. Γιατί ο Ολυμπιακός, εκτός των άλλων, είχαμε μάθει να έχουμε προπονητή το Ζαρντίν Μονακό, το Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο και προς την Μπαρτσελώνα μου φαίνεται. Το Μάρκο Σίλβα, Premier League. Εσείς τι είστε? Σε ποιον μοιάζετε από αυτούς να τους πείτε stop?
Δεν γίνεται. Δεν μπορείς, ας πούμε, με 16 βαθμούς πριν 3 εβδομάδες να είσαι τώρα στους 8 και στους 7 και δεν ξέρω αύριο πού και να δίνεις δικαίωμα να σου βγαίνουν ομάδες που τους είχαν πέσει τα αυτιά από το Γενάρη και να σου λένε τώρα ο κύριος Πετρουλάκης, ας πούμε, με το μουστακάκι, ξέρετε αυτός ο κύριος, σε με τα 50-50. Σε πονάει, ναι. Ξέρετος κύριος. Σε πονάει. Άσε ρε, μη μιλάς τώρα σε μετά. Σε πονάει, βρε, ξέρω. Αυτός που έκλαιγε, μέχρι το Γενάρη, θα βάλει, λέει, τίτλο DNA πρωταθλητή. Το πρωτάθλημα πιστεύω ότι θα το πάρει η ομάδα μου και να μην ξεχνάνε ορισμένοι πριν αρχίσουν να κάνουν την όποια καζούρα ότι έχω 43 πρωταθλήματα, 26 κύπελα, άστα αυτά, 18 double και 13 ευρωπαϊκούς τίτλους από τα τμήματά μου. Σήμερα οι κοπελιές μας στο βόλεϊ πήραν το κύπελο Ελλάδος στο βόλεϊ. Ποιο βόλεϊ χάσες 2-0 στην Τούμπα το βόλεϊ. Λοιπόν, το χάσαμε 2-0 στην Τούμπα, το είπα. Ένα γκολ φωτοτυπία και το δεύτερο offside. Τώρα τι γράφουν εκεί οι θεατές, αφού είναι παοξίδες, τι θα γράψουνε. Γιατί με τον Ηρακλή δεν ήταν γκολ το γκολ του ΠΑΟΚ offside. Βέβαια. Αλλά αυτό δεν το λένε γιατί αυτά τους αρέσουν. Θέλανε εξυγίανση. Ποια εξυγίανση δηλαδή? Η εξυγίανση είναι να τρώει ο Ολυμπιακός γκολ από τον Ατρόμητο στο κύπελο που να είναι 4 παίκτες offside. Ευτυχώς δεν ήταν και ο τερματοφύλακάς τους. Λοιπόν, προστατέψε την ομάδα, κύριε Μαρινάκη. Προστατέψε την ομάδα να υπάρχουν διαιτησίες τουλάχιστον να μην τρώμε και γκολ offside. Τρώμε που τρώμε τα βλακώδη με τις φωτοτυπίες. Δηλαδή του Βαρέλα τον γκολ το ξέχασε ο κύριος Μπέντο. Το ξέχασε και ο Μποτία. Το ξέχασαν και οι άλλοι. Και το ξαναφάγαμε σήμερα. Ο Μαλεζάς κεφαλιά, απόκριση τερματοφύλακα. Την άλλη φορά ήταν ο Βαρέλας. Σήμερα ήταν ο Ουκρανός, ας πούμε, ο οποίος δεν ξέρω τι, πόσο παιχταράς είναι. Πήρε, αλλά έγινε μάγκας. Πήρε το rebound από το Ρέτσο. Έγινε μάγκα. Εσύ παίζει με το Ρέτσο σε τερμπάκ. Λοιπόν, εγώ παίζω με το Ρέτσο. Παίζει με το Ρέτσο, ο οποίο υστερεί σε δύναμη. Ναι. Είναι καλό κάτω. Είναι άπειρο, 19 χρονών, μπήκε στην Τούμπα. Ναι, γιατί. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Γιατί εμεί είπαμε εδώ από το Σεπτέμβριο να φέρει και σε τερμπάκ. Αν θυμάμαι καλά, βάλτε τι κασέτε. Εδώ είμαστε. Με άλλα λόγια, μην το μακρηγορούμε. Τι λε στο Μαρινάκι. Στο Μαρινάκι λέω ότι πρέπει η ομάδα τον Ιούνιο να αγοράσει παίχτες. Αν προλάβουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, λέω, και δεν ξέρω και με το κύπελο που είμαστε στους τέσσερις, εάν υπάρξουν τέτοιες εμφανίσεις, τέτοια ανικανότητα μόνος του να μου βάλει τον γκολ. Ο άλλος ο αριστερός μπακ, ένα δεξί πλασέ ήθελε να πάει μέσα. Άδειο τέρμα ήταν, δύο ευκαιρίες στο δεκάλεπτο. Τώρα θα συζητάγαμε αλλιώς. Αλλά γιατί με το εάν δεν γίνεται. Τι λες στο Μαρινάκι με άλλα λόγια. Που λέω, βέβαια. Τι λες στο Μαρινάκι. Στη διοίκηση και στον προπονητή που δεν έχει προσωπικότητα. Τι να τον πήρε. Να πει όχι, ναι, δεν πουλάς. Φεύγω. Μα φεύγω, ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά του είπε, άκου εδώ. Του είπε, σε καλύπτω. Σε καλύπτω. Σε δεν καλύπτω. Δεν θέλω τα κόλουρα τώρα στους offside. Όχι, σε όχι, καλύπτω. Όχι. Ναι, ναι, ο του είπε, σε καλύπτω. Ο προπονητής είναι όπως... φοβάσαι, εδώ έχω διαιτησία. Όπως είναι ο Κυρνίκος, δεν έχει καμιά διαιτησία ο Ολυμπιακός. Σα του πέλε ο του προπονητή. Το πέναλτι, θα σε καλύψω. Ακόμα τη φανέλα του Μποτία κρατάει ο Λαμπρόπουλος εκεί ο Παλικάράς. Και δεν το δείχνει. Και φάουλ με τον ΠΑΟΚ σήμερα είναι, αλλά άστο τώρα κι αυτό. Δεν πειράζει, δεν είναι αυτά. Η αιτία είναι ότι η ομάδα αποδυναμώθηκε. Μου έδωσε στον Μπάρντο δανεικό και μου είχε στο Μαλούχο. Ο Μαλούχος δεν είναι παίχτης για τον Ολυμπιακό, τα έχουμε πει. Τον Ελεονίση είναι Μαλούχο. Τον είδα πριν 20 μέρες. Τα αποδαμένα ύψον είδα, Γιώργο. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Αλλά βέβαια ποιος μας ακούει. Φωνάζουν εκεί, του βάζω τα παιδιά, τους λέω ρε εσείς πέστε έτσι, πέστε αλλιώς. Ποια παιδιά. Με την Οσμάνη. Κάτσε εμένα, εμένα. Ποια παιδιά το είπες. Στη θύρα 7. Ποια παιδιά. Κάνουν εκπομπή. Όχι, αυτούς που κάνουν εκπομπή. Αυτή είναι του Μαρινάκη, ρε, ορκισμένη. Ποιος Μαρινάκης, ρε, τώρα. Με τι Μαρινάκη. Άστο, ρε, πάνω απ' όλα εμείς πάνω απ' όλα είμαστε Ολυμπιακοί. Βασίλη. Ο Μαρινάκης είναι 6 χρόνια πρόεδρος, 7, 10. Ναι. Ωραία. Τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι 91. Τέλος. Κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ έχεις να πεις, σου άρεσε? Ο ΠΑΟΚ έπαιξε αυτό που βλέπω και παίζει συνέχεια. Δεν έκανε κάτι, δηλαδή
γκολ φωτοτυπία. Το δεύτερο γκολ, δείτε τόσες φορές. Συγγνώμη, τα στημένα χτυπήματα. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. Έχεις προπονητή, παίρνει εκατομμύρια. Ναι. Στο πρώτο δοκάρι, το Μαλεζά, βάζει ένα μαρκάρι, ξέρω εγώ, πιτσιρικά. Έβαλε. Ποιον έβαλε? Τον Ανσαριφάρ. Ποιον έβαλε? Τον Ανσαριφάρ και του φύγε. Γιατί αυτό κοιμόταν όρθιος, δεν είναι center back. Εδώ μιλάμε, θέλουμε δύο center back. Η καρδιά μου μερέντα, αλλά προτιμώ και το τέλος. Και το πάμε, ένα λεπτό ρε παιδιά. Είναι σημαντικό. Δεν γράφουν εκεί. Ας... Μερέντα, εγώ, μερέντα. Εδώ λοιπόν είπαμε από το Σεπτέμβριο, φέρτε δύο center four, φέρτε ένα half καλό ακόμα γρήγορο και φέρτε και ένα δεύτερο center four, γιατί ήξερα ότι ο Καρντόζο ήταν για τα μπάζα. Ναι, λοιπόν, δεν είναι ζώνη, δεν έχει πάρει κανείς άτομο. Ναι. Ζώνη. Σήμερα... Έτσι. Σήμερα είδα τον Καρντόζο να του γκελάρει μπάλα μπροστά του και να μην έχει δύναμη να σηκώσει το αριστερό κανί του και να κάνει ένα σουτ. Δηλαδή, ήμαρτον. Ήμαρτον κι εγώ. Λέγε. Αυτά. Σ' ακούω. Εδώ τον άφησαμε μισή ώρα να μιλήσει. Δεν μιλάει, δεν απαντάει. Δεν διακόψαμε τίποτα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, τηρείς τα δεδομένα. Συγγνώμη, Τζόρνταν, έχεις ανεβάσει πίεση? Όχι. Για ποιο λόγο? Μαγά, εκεί πέρα φαίνεται στην υπόθεση. Μαγά, τρόμαξα, τώρα το είδα. Εγώ έρχομαι από το γήπεδο. Όχι, το γήπεδο. Καλά, αυτό τι σημαίνει, ρε φίλε. Οι κάμερες είναι από το 78. Μην διακόπτετε τώρα, κοιλιά θα κάνουμε. Λέγε, Τζόρνταν. Εγώ 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Ό,τι γουστάρει. Ουσία όμως. 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Με ουσία. Ο άλλος μισή ώρα μίλησε. Ναι. Γιατί, πολλά είναι. Πάμε, ρε παιδιά, πάμε, ρε. Πες μέσα. Παίχτηκε λοιπόν άλλο ένα ντέρμπι, ίσως το μεγαλύτερο της χώρας. Αποδείξαμε λοιπόν. Είπαμε, δεν αδιακόψουμε. Γέλασα. Γιατί να γελάς, ρε, ήρωνα. Παρακαλώ, όλη η Ελλάδα θέλουμε να δούμε ένα τελικό. Όλοι οι ουδέτεροι θέλουμε ένα τελικό. Δεν μας ενδιαφέρει. Οι μεγαλύτερες ομάδες είναι αυτές. Αυτόν με τον Άκη. Κράτησε σημειώσεις. Λοιπόν, ποια είναι η ποιότητά σου με τη δικιά μου. Όλο με διακόπτης. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι, το περιμέναμε όλοι αυτό. Δεν μιλάω τώρα για φιλάθλους, για έδρα, για οπαδούς και αυτά. Αυτά είναι όλα γνωστά. Βουλωμένη με τη σύνδεση. Λοιπόν, ναι. Αυτά λοιπόν που του έλεγα του, αυτά που του έλεγα του κυρίου Μελάτου τώρα όλο το χειμώνα, ότι δεν έχουν ομάδα, τους έχει φύγει εκείνους, έχει πουλήσει τους άλλους, έχει κάνει τους άλλους. 43 έχω, μου λέγε. Ηρωνικά. Και του έλεγα θα το δεις στην πορεία. Δεν βγάζει ποιότητα η ομάδα σου. Τους κάνει τάλαρα, φεύγουνε. Θα γίνεις ρεζίλη και στην Ευρώπη. Έχασες από Αρούκα, έχασες από Χαποέλ, έχασες από Πίσεσμα. Τα θυμάσαι, τα λέγαμε. Τα τώρα λοιπόν με τις πρώτες μπάτσες που έρχονται, αρχίζει και πηδάει. Και κράζει πάλι τον Πέντο για τον πρόεδρο κουβέντα. Ο είπε. Ναι. Είπε, κάνε τον φέρε το καλοκαίρι παίκτες. Ναι. Δεν είπε κάτι άλλο. Και τον έκραξε. Ναι. Δεν τον έκραξε. Συγγνώμη. Και ο Πέντο είναι επιλογή του Προέδρου. Συγγνώμη. Δεν είναι. Είπα, λοιπόν, βάλε τα λεφτά που πήρες. Ναι. Δεν θα κάνουμε διάλογο όμως τώρα. Έτσι, δεν κάναμε διάλογο. Όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό τώρα. Πάμε. Μπαίνει λοιπόν η ομάδα μου διασμένα μέσα για 20 λεπτά, 25 μέχρι να καταλάβει πώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν έχει τον έλεγχο του αγώνα, γεγονός είναι στα πρώτα 25 λεπτά. Ναι. Σιγά σιγά όμως έρχεται και ξέρει πώς θα τον αντιμετωπίσει. Ναι. Αν πιέσει τον Ολυμπιακό ψηλά, πιστεύω Ολυμπιακός, η κάθε ομάδα έτσι, έχει πρόβλημα Ολυμπιακός. Ο Πρίγιοβιτς για μένα νομίζω είναι όντως ο MVP του αγώνα, διότι εκτός από φορ, τραβούσε και κάνα δύο παίκτες πάνω του, πήγαινε και αριστερά και από εκεί γέμιζε, συμφωνώ σε αυτό που λες, την περιοχή κλπ. Ο Ουάρντα, μεγάλη ποιότητα, αλλά είναι εκτός κλιματός, θέλει πολλά παιχνίδια για να έλθει. Τι μας έψει για δεκάρι σήμερα. Έχει μεγάλη ποιότητα, φαίνεται ότι είναι παιχταράς μεγάλος, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί με τους συμπαίκτες του. Θέλει πολλή δουλειά, πιστεύω το καλοκαίρι θα έρθει. Ο Κρέσπο, πολύ ωραίος, νομίζω ίσως από τους καλύτερους κι αυτός. Λοιπόν, με μία μέτρια εμφάνιση διέλυσε τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Με μία μέτρια εμφάνιση διέλυσε αυτό το συνοθήλευμα την ομάδα του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Τώρα, ο Γλύκος δεν πατάει καλά τον τελευταίο μήνα μετά το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι. Με τον Ξάνθης, πλούζεται λέει του χρόνου. Μακάρι. Ολόψυχα εύχομαι να φύγει. Από έξοδο αεροπορία τίποτα και επιρρεπεί στο πρόβλημα και στα λάθη. Ναι. Λοιπόν, τον τελευταίο μήνα δεν πατάει καλά από το δεύτερο παιχνίδι της Ξάνθης, ειδικά με τη Σάλκη και μετέπειτα. Ναι, δεν έχει τίποτα άλλο να βάλεις. Όχι, θα πω, έχω τον Μπρίκιτς. Πρέπει να βάλει τον Μπρίκιτς. Τον Μπρίκιτς. Ναι, εγώ επειδή θα κάνουμε και κριτική, διότι η καλή κριτική νομίζω κάνει καλό και στην ομάδα. Λέμε λοιπόν τον κύριο Ίβιτς να δει επιτέλους και τον Μπρίκιτς, να αφήσει τα κολλήματα, διότι νομίζω ότι μετά την επιλογή του Περέιρα που τον έχει αδικήσει στην ομάδα, η άλλη αδικία λέγεται Μπρίκιτς.
Ναι. Σαν τερματοφύλακα. Διότι το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Τον έβαλε. Του Γλύκου, το όχι, τον έβαλε. Φιλοφόρο. Σε παρακαλώ τώρα. Κόλλο να τη δει. Μισό λεπτό. Ωραία, κάθε Κυριακή κάνει λάθη ο Γλύκος και τον εκδέχει. Κάποια στιγμή θα τον βάλει 5-6 παιχνίδια στη σειρά και τον Μπρίκιτς για να πάρει τον αέρα που λέμε τη ομάδα. Να το βγάλει έξω τον Γλύκο λοιπόν. Για εννοείται, ναι. Εννοείται. Πρέπει, επιβάλλεται λοιπόν. Διότι χτύπα ξύλο αν δραματιστεί ο Γλύκος, ποιο θα βάλει. Ο Μπρίκιτς. Οπότε γιατί να τον βάλει απευθεία στα βαθιά. Πρέπει να πάρει τη συμμετοχή του για λοιπόν, ο Κίζας. Ανίκανος και φλόρος. Διότι έπρεπε τον Ποτία να τον βγάλει έξω με 2-3 κάρτες κίτρινες. Έπρεπε να φάει τουλάχιστον 3 κίτρινες ο Ποτία. Δηλαδή σε 3 περιπτώσεις έπρεπε να φάει κίτρινη. Αυτό θέλω να πω. Και όμως δεν έφαγε κάρτα. Επίσης τον κορόιδευε ο άλλος του Ολυμπιακού. Δεν άφηνε να εκτελεστεί το φάουλ στο πρώτο ημίχρονο 2 και 3 φορές και πάει να ρίξει και κουτουλιά σε ένα δικό μας. Δεν θυμάμαι, ήμουν μακριά στην 7. Δεν την είδα καλά τη φάση. Ο Ρωμαός τον. Ναι. Και κάνει εκεί την πνίγη. Ο άλλος πάλι τελευταία τον βρίζει. Ποιο ήταν τελευταία που τον βρίζει μπροστά στην κάμερα, τον βλέπει όλη η Ελλάδα και την πνίγει και εκεί. Είσαι φλόρος, Κίζα. Πες τον φίλο σου τον Κίζα ότι είναι φλόρος. Φοβάται να βγάλει μια. Είναι από ελ, δεν υπάρχει. Στο λέω βαθύνει δεύτερη κίτρινη. Στο Μανθάτη. Λοιπόν, δεν μιλάω κύριε. Όταν θα έρθει η ώρα σου μίλα. Μην βγάζει το αντιπάουξη δηλίκη. Εγώ μιλάω για τον φλόρο Κίζα που δεν απέβαλε τον παίκτη. Που τον βρίζει μέσα στο γήπεδο, τον φαίνεται ότι τον βρίζει, πάει τσαμπουκαλεμένα δίπλα του και τον κάνει πινέκι και αυτός τη γυρνά από τη μέρα, την πνίγει και φεύγει. Λοιπόν, στο πειθαρχικό κομμάτι Κίζα είσαι απαράδεκτος. Τελείωσε. Το μεγάλο λάθος όσον αφορά δεν το κάνεις στον χώρο το μέσα αγωνιστικά. Αλλά στο πειθαρχικό είσαι απαράδεκτος. Εδώ να κάνουμε κριτική, έτσι. Πολύ διαιτητάρα ήταν σήμερα ο Κίζας. Ο Κίζας. Σου λέω στον πειθαρχικό ήταν λίγος ήταν. Τι έκανε, δηλαδή. Είναι σου λέω. Στον πειθαρχικό το χάσε. Έπρεπε να βγάλει πολλές κάρτες κίτρινες. Το χάσε. Ήταν κότα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Μόνο στον Ολυμπιακό. Το ποιο τώρα... Ούτε ξέρω τίποτα. Το ποιο σχομάτισε αυτό. Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Να βάλω το δικό μου το κεφάλι τώρα για να το γήπεδο μου το λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Μελάτο, σαν παππού που είναι, να πάρει και τον άλλο τον παππού το γραφικό και να πάνε να κλάψουν μαζί και οι δύο. Διότι ήταν πεντακάθαρο παιχνίδι, πεντακάθαρο το σκορ 2-0. Έπρεπε να μπει και το δοκάρι του Άρτα στο τέλο. Με την φοβερή εκτείναξη του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που την έδιωξε λίγο, την έκλειψε και πήγε δοκάρι και έφυγε. Ναι. Να γίνει το 3-0 και με μια μέτρια έως κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ να τον ξεφτυλίσει μέσα στην Τούμπα. Λοιπόν, και θέλω. Και θέλω. Παππούσε, ρε φίλε, τι είσαι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τους παραδέχομαι διότι ήρθανε κύριοι και φύγανε κυρίες. Στην ομάδα του Ολυμπιακού. Κύριοι. Ήρθαν κύριοι και φύγανε κυρίες. Δεν έκαναν τίποτα. Τέλος. Βέβαια, φάνηκε μέσα στο γήπεδο πια. Μάρια. Δευτερόλεπτα τελειώνω. Φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Είναι πάνω στο μάτς, μίλα, Γιώργο. Φάνηκε μέσα στο γήπεδο ποια ήταν επιτέλους η καλύτερη ομάδα. Ποια. Έπαιξε 10 λεπτά μπάλα ο ΠΑΟΚ, όχι παραπάνω, στο διάστημα που μπήκαν τα δύο γκολ. Γίναν κάποιοι συνδυασμοί, κάποιοι. Χάθηκε το τόπι εκεί πέρα λοιπόν. Και ποια ομάδα έχει την ποιότητα, φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Έστω για 10 λεπτά. Γιώργο. Ωραία. Λέει. Δεν διακόπτουμε, είπαμε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Το ότι γίνεται καλή δουλειά έπρεπε να το δούμε. Να μετουσιαστεί και σε ένα μεγάλο παιχνίδι και με ένα καλό αποτέλεσμα. Γίνεται αυτό σήμερα με έναν αποδεκατισμένο Ολυμπιακό, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν ξέρω και τον καταντήσαν έτσι πια, ούτε και με ενδιαφέρει κιόλας. Με έναν Ολυμπιακό τόσο κακό είχα να τον δω εγώ πριν ξεκινήσει η εποχή, η Σοκρατοκρατορία τέλος πάντων. Σοκρατοκρατορία. Τι να πω, πολύ κακός. Εμείς ήμασταν αντίθετα, παίξαμε καλά στο πρώτο 25 λεπτό. Εγώ παρόλο το ότι αυτή ήταν καλύτερη, δεν φοβήθηκα γιατί δεν περίμενε ο Ολυμπιακός να μπορεί να αντέξει αυτό το ρυθμό, να πιέζει full και να πηγαίνει για 90 λεπτά. Ευτυχώς δεν στοιχίζει το λάθος στην αρχή. Ευτυχώς. Με έναν τερματοφύλακα που πάλι δυστυχώς σήμερα ήταν ο χειρότερος παίκτης της ομάδας. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω με τον Τζόρνταν ότι ο διαιτητής ήταν κακός, αλλά ήταν κακός, ευνόησε και εμάς. Δεν ευνόησε μόνο αυτούς. Στον και... πειθαρχικό Γιώργο ναι, 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 ναι. Δηλαδή πάνω... ήταν μαλθακός. Στο πειθαρχικό κομμάτι. Ναι, είναι γεγονός βέβαια να βγάλει... ότι είναι ένας διαιτητής που αφήνει το σκληρό παιχνίδι. Είναι λίγο ψιλοάγγλος. Αφήνει λίγο τα δυνατά μαρκαρίσματα. Άρα δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια για κάτι. Κάτι άλλο. Ναι. Αυτό πώς θα το δει το μάτς αυτό. Πώς θα το δει ρε φίλε αυτό το μάτς. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα. Κοίταξε, πολύ καλή εμφάνιση. Μπράβο μας. Με ψυχή, με πάθος. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι κύλησε έτσι το μάτς. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε για τον Νουάρντα. Θεωρώ ότι σε αυτή τη θέση έδειξε πολύ πιο πειθαρχημένος από τον άλλον με το αφάνατο μαλλί. Ο άλλος είναι γενικός απίθαρχος σε εκείνη τη θέση. Να πω κάτι λίγο. Είναι πολύ καλό αυτό που λες
πολύ πιο πειθαρχημένος, με καλύτερη φυσική κατάσταση. Έρχεται τρίτος στα χαφ να μαρκάρει. Αλλά τις πάσες που μπορεί να βγάλει ο άλλος, σε πλάτες. Σίγουρα. Όταν παίζεις με extreme, καθαρά extreme, και όταν ας πούμε έχεις και ένα μάτος που βγαίνει, γιατί ο Κρέσπο ήταν για άλλους λόγους, τους είπα εγώ πριν. Εάν σκάλωνε το παιχνίδι, δηλαδή λέμε σκάλωνε, είναι στο 70-0 και θες να το ρισκάρεις, το βάζεις στο 1/4, 20 λεπτά πριν φουσκώσει τον πίσεσμα. Ναι, δεν διαφωνώ. Αν θέλεις να ρισκάρεις και θες να είσαι πίσω στο σκορ και θες το γκολ. Τώρα το μάτς τελείωσε, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Ήθελε πίσεσμα το παιχνίδι αυτό. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ήθελε έτσι πως πήγε τουλάχιστον. Όχι έτσι όπως πήγε, όχι. Τώρα, μετά, εγώ θέλω να... μετά έπρεπε, συγγνώμη, να κάνεις αμυντικές αλλαγές, έβαλε τον κάτσο. Εγώ, θέλω να, σταθώ, εγώ ναι. θέλω να σταθώ στις δηλώσεις του μεγαλομετόχου. Το μάτς τελείωσε, κερδίσαμε, ναι. και το ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα ακροατής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε ότι ένιωσα, λέει, ότι οι άλλοι δεν συμπορεύτηκαν μαζί μας, ότι εμείς, λέει, θυσιαστήκαμε με το ότι δεν κατεβήκαμε στο κύπελο και ότι πορευόμαστε μόνοι. Πήρε χαμπάρι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θα πω ότι ήταν έτσι όπως τα λέει. Μπορεί να το κάνει, δεν το ξέρουμε, στο μυαλό του δεν είναι κανενός. Μπορεί να το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Μπορεί να είναι συμφωνημένα τα πράγματα με τον άλλον, ώστε να μην χάσει τον οπαδό πελάτη και ο εξής. Γιατί τώρα έρχεται το ΑΕΚ ΠΑΟΚ να είναι τρελαμένος λίγο ο εξής. Μην πάει στο κήπεδο και ξέρω τι παίζει με το σύμμαχο. Μπορεί βέβαια να λέει και όντως την αλήθεια. Μα την ΕΠΟ παρτούσα, κανείς δεν την πήρε. Όχι, άλλο είναι το θέμα. Μονογαμική ήταν. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι για μένα προσωπικά. Παρτούσα την ΕΠΟ, δεν την πήρε κανείς. Άλλο είναι το θέμα. Ναι, το θέμα. Εγώ προσωπικά πάντως πιστεύω αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι δικτυωμένοι οι άλλοι, ότι μόνος του κάποιος αυτή τη στιγμή τον άλλον δεν μπορεί να τον ρίξει από το άλλο. Γιώργο, εγώ έτσι πιστεύω. Γιώργο, γι' αυτό δεν πιστεύω ότι αυτά που είπε ο Σαββίδης δεν ισχύουν και το κάνει. Για να κρατήσει λίγο, για να μην ξενερώσει. Γιατί είδε ότι αυτό που έγινε με τον Αλαφούζο ξενέρωσε πάρα πολλούς παοξίδες. Γιώργο μου. Το κάνει καθαρά επικοινωνιακά. Τι εκπομπή έχουμε, Γιώργο, πώς λέγεται. Είσαι στην Α, βάλει στη Β. Όχι, να σας πω να μάθετε. Να σας πω να μάθετε. Να μάθουμε, θα το μάθουμε μετά. Θα το μάθουμε. Εγώ πιστεύω ότι λέει ο Σαββίδης. Μην είμαι μαλάκα εγώ να πληρώνω τις ενώσεις. Και ο άλλος τζάμπα να πάρει παρτούζα την ΕΠΟ μαζί μου. Δηλαδή θα βγούμε μια παρέα τρία άτομα να πάμε στα μπαράκια, ας πούμε, και εγώ να πάω να πληρώσω εγώ να μιλάτε εσείς. Μαλάκες! Κατάλαβες! Αυτό λέω. Κοίταξε, ότι έγινε. Γιατί ξέρω ότι ο άλλος πληρώνει. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι, άντε, επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή όμως ο Ιβάν ανέβηκε στα μάτια πολύ κόσμο. Γιατί όταν εμείς βγαίναμε και φράζαμε με Λισανίδη και Αλαφούζο και λέγανε κάποιοι. Ότι είναι ο πόδιος ο ένας και δεν ξέρω τι ο άλλος. Καλά, μην λέω ότι είσαι δικαιωμένος τώρα. Όχι, δικαιωμένος νιώθω. Πώς δεν νιώθω δικαιωμένος. Όχι, συμμαχία έλεγε. Λέω, εγώ δεν νιώθω δικαιωμένος. Την αρχή έλεγε. Φίλε, τώρα δεν είναι όμως έτσι. Ναι, εγώ δεν νιώθω δικαιωμένος. Καταρχήν, ξέρεις γιατί δεν νιώθω δικαιωμένος. Γιατί δεν ξέρω τι πραγματικά συνέβη. Κοίταξε λοιπόν, να σας πω τι συνέβη για να ξέρω. Να το πούμε αυτό και να διαβάσουμε. Ξεκίνησαν μαζί οι δυο τους. Να μην πω οι δυόμιση. Διότι ο άλλος ήταν μισό στην πορεία αλλάγη. Με λεφτά. Με λεφτά, ναι. Όλα τα λεφτά του Σαββίδη. Ναι, αυτό δεν είναι τόση ώρα. Ναι, δεν είναι όμως αυτό. Όταν κάνει συμφωνία και ξεκινά και λέει: εγώ θα βάλω τα λεφτά και όλοι μαζί να καθαρίσουμε το τοπίο. Ναι. Είναι όλοι μαζί. Ναι. Αλλά πιάνω τον γραμμένο και λέω: το γραμμένο θα κατεβάσουμε. Και λέμε όλοι. Στην πορεία ο άλλος διαφωνεί και λέει: θέλουμε να βάλουμε τον Δημητρίου. Παράδειγμα. Όχι, φίλε, είπαμε το γραμμένο. Πώς μου τι λες. Ναι, εγώ πληρώνω και έτσι συμφωνήσαμε. Μπράβο λοιπόν, Σαββίδη, έτσι δεν είναι. Και καλά κάνει, άμα είναι να σπάσει έτσι μοτίβο, να σπάσει. Και όπως έχω πει, εγώ πληρώνω σε αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός, όσο και να τον βγάζουν έξω από το παιχνίδι αυτό, δεν έχει μπει την τελευταία του λέξη. Θα δούμε. Θα συμμαχίσει και αυτός με κάποιον. Μα Παναθηναϊκός θα λέγεται. ΑΕΚ θα λέγεται. ΑΟΚ θα λέγεται. Ατρόμητος θα λέγεται. Και αυτός δεν θα μείνει έτσι. Καλά. Τα λεφτά είναι πολλά. Δεν μπορεί τώρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μείνει αμέτωχος. Ρε, εκλογές γίνονται στην ΕΠΟ τώρα. Τέλος. Ένα λεπτό να πω κάτι. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Ναι. Ναι, για πες, ναι. Παρακαλώ. Δηλαδή, ο καθαρισμός του τοπίου είναι να τρώει ο Ολυμπιακός κολοσσάιδα από τον Ατρόμητο. Ναι, ρε, φίλε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Φυσικά. Δηλαδή, να κερδίζουν οι άλλοι χωρίς να. Μισό λεπτό, μαλάτε, μισό λεπτό. Εσείς 16 χρόνια. Μισό λεπτό, ερώτηση. Σου κάνω τώρα ερώτηση χωρίς καμία δόση ηρωνίας και τα λοιπά. Ναι. Εσείς από το 97 και μετά, ναι, θεωρείς ότι όλες οι διαιτησίες που είχε ο Ολυμπιακός ήταν καθαρές? Όχι. Όχι, αλλά δεν είχαν τέτοιες
Ωραία, εγώ λοιπόν σαν Γιώργος εύχομαι στον κύριο Μαλάτο, στον φίλο μου εδώ τον Γιάννη, όλες οι διαιτησίες που είχε υπέρ Ολυμπιακός, εφόσον ήταν καλές, να τις έχει κατά. Σωστό. Ναι. Αυτή να έχει παπουτσέλι, να έχει παπά, να έχει βοεπούφλι, να έχει και ο Ηρακλειδέας που δεν μιλάει δίπλα και κάθεται με σταυρωμένα χέρια, να έχει τον κύριο Πούφλι, να έχει τον κύριο Ποντίκη. Να έχει τον κύριο Τσαγκαράκη. Θα το πω για άλλο, θα το πει. Θα του πεις πρώτα κάνει ομάδα και μετά να διαμαρτύρει. Ποια ομάδα 8 βαθμού μπροστά είμαστε. Ξεχνιέσαι. Εγώ στη διαιτησία. Ναι, τον κύριο Πούφλι, το Ηρακλής Ολυμπιακός, το θυμάσαι. Α, λες για. Ναι, που δεν σε βλέπω να λες. Α, και ο Ηρακλής ο Ιππηρέας. Όχι, δεν έχεις πει. Δεν λες κάτι, γιατί εδώ καλά, εντάξει, καλά κάνουμε τον Παλικάρι μου, καταρχήν. Κάνουμε χαβαλέ. Με τον Ολυμπιακό. Για τον διαιτησία του Ολυμπιακού. Παλικάρι μου. Τελείωσε, Γιώργο. Δεν υπάρχει σαν τη διαιτησία στον ημιτελικό Ολυμπιακό Ηρακλή Θεσσαλονίκου. Το 4-5. Δεν υπάρχει. Ναι. Που έπρεπε να πάω το τελικό κυπέλλου εγώ ναι, με τον Πάο. Συμφωνώ, είμαι ο πρώτος που το έχει. Και να γίνει και άλλο παιχνίδι τότε εκεί με εκείνον τον Ηρακλή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Να πούμε και για Ηρακλή ίδιο. Για Ηρακλή τότε. Δευτερόλεπτο. Η εξυγίανση λοιπόν είναι αυτή που ακούσατε. Μα δικοί σας διαιτητές ήταν αυτές, ρε Γιάννη. Εσύ λες ότι ήταν καλοί αυτοί οι διαιτητές. Εγώ το μόνο που λέω είναι να έρθουν και να σφυρίζουν εσένα έτσι. Μισό λεπτό. Δεν κατάλαβε. Δεν είπες ότι ήταν καλοί αυτοί οι διαιτητές. Εγώ λέω λοιπόν να τους φέρουμε και να τους έχουμε να σφυρίζουν εσένα έτσι. Τον ενοχλεί το σύνθημα. Δεν τρέπονται και τα λένε κιόλα. Ρε Γιώργο, τον ενοχλεί το σύνθημα. Και εσείς πρέπει να πείτε, θέλουμε να πάρουμε εμείς την ΕΠΟ. Αυτό το εξυγίανση. Δεν είναι ωραίο για όλους. Όχι, εγώ λέω ας κάνουν ομάδα πρώτα, να μην είναι. Ναι, αυτό το εξυγίαση είναι σαν το Πασόκ αλλαγή. Ωραίες τσάνγκ. Ωραίες τσάνγκ. Θεό, πάλι χάσανε οι μαχητές σήμερα. Είναι ο μοναδικός μισό λεπτό που μου λέει και κάτι. Έχουν πει όλοι από μισό λεπτό. Και μιλάει και γράφει σωστά ελληνικά όταν ανοίγουν τους φακέλους. Οι άλλοι που υποτίθεται ότι είναι γεννημένοι εδώ και μορφωμένοι γράφουν γκρίκλις. Οι παίκτες του για να καταλάβετε το επίπεδο των παιχνών του Survivor ή γράφουν στα γκρίκλις ή το Σόφιο άλλο το γράφει με γιώτα. Κάμισε τα έτσι Survivor μαλακίστα. Λέγε ρε Survivor. Και πρέπει λοιπόν να πάρω εγώ την εφημερία, ποιος πήδηξε πια στο πει. Καλά, για να το πει πρέπει να πάει και στα γήπεδα ρε φίλε, αφού δεν πάει. Πώς θα το πει. Άμα δεν είσαι μέσα, μπορεί να καταλάβεις. Φυσικά τη ΣΑΕΚ είναι. Ναι, αφού δεν είναι μέσα, πώς θα καταλάβεις. Ούτε εκεί είναι μέσα, ούτε εδώ. Φυσικά, γιατί στο πρώτο 20 λεπτό. Έχουν άποψη χωρίς να είναι μέσα. Γιατί στο πρώτο 20 λεπτό που ο Ολυμπιακός έπεσε τον ΠΑΟΚ, Μούγκα ήταν η τούμπα. Ναι, ναι, γι' αυτό, Μούγκα ήταν. Άκουγε αυτός που δεν ήταν μέσα. Μούγκα ήταν. Να μιλήσουμε 10 λεπτά ο Γιώργος και 10 λεπτά εγώ. Ω, Βασίλη, συγγνώμη. Έλα, λέγε. Πάμε. Λοιπόν, για να με τον ΠΑΟΚ. Το ματς 2-0 σήμερα, δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ σε ένα ματς που δεν είχε κανένα διακύβευμα σε κανέναν από τους δύο. Κανένα διακύβευμα. Μόνο το ηθικό και το ότι κάτι να αποδείξει στο πόπολο ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και πήρε το ματς. Τίποτα άλλο. Εγώ, αν είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, θα ήθελα η κλήρωση του κυπέλου να έχει γίνει προχθές. Γιατί? Πάλι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να είναι. Για ευνόητους λόγους. Αν ήταν η κλήρωση, ώστε να μάθω αν ο αντίπαλός μου είναι ο Ολυμπιακός, το μάτσα αυτό σήμερα το πάω αλλιώς. Πάει αυτό. Για τον Κίζα, για μένα, πολύ καλή διαιτησία του. Με εξαίρεση, μην πάμε τώρα σε κάποια που είναι ναι, λίγο οπαδικά, όχι για μένα είναι, για μένα δεν είναι. Πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη στο Λέοβατς. Το κλάδεμα στο Μανθάτη. Ορισμός. Κίτρινη και είναι δεύτερη και βγαίνει έξω. Αυτό είδες από τον Κίζα σε όλο τον αγώνα. Του λέω βα τη δεύτερη κίτρινη την πεντακάθαρη. Μίλησες. Ναι. Όχι, σε ρωτάω, κάνω ερώτηση. Μίλησες. Ναι. Δεν απαντάω σε ερωτήσεις. Μην απαντάς, το ξέρουμε. Μετά. Πάμε. Λοιπόν. Αυτό δεν συμφέρει. Ο Ηρακλής σήμερα. Και υπάρχει ένα offside του Σεμπά το οποίο μοιάζει να μην είναι. Αυτό βάζω. Ναι. Δεν έχει ζεσταθεί. Εξυγίανση. Εξυγίανση. Λοιπόν, ο Ηρακλής σήμερα. Ο Ηρακλής σήμερα, κάτσε ρε φίλε. Όταν τον έβριζε ο Ποντίας, εσύ του άλλα, τα είχες πάει, δεν το είδες. Κάνει το story το σήμερα. Λοιπόν, ο Ηρακλής σήμερα αυτοκτονεί και κρεμάει περίπου 15 εκατομμύρια κόσμο που το έχει παίξει διπλό ήχη. Και το νέο το ξέρει, τον Παοξή, ποιο το έπαιξε. Εγώ διπλό το έπαιξε. Το ξέρει, ναι, διπλό. Παοξή, διπλό μου χτυπιόταν κορδί. Ο προπονητή του Ηρακλή έχει βαφτίσει την κόρη του Σπανού. Ναι. Και δεν μπορεί να βαφτίσει μια. Αυτό. Ναι, τι αυτό. Εντάξει, αυτό. Αυτό τι αυτό. Εντάξει, Ρεσάβα Παντελή. Μπράβο στην βαφτίση μια τότε. Το παίξανε σωστά. Λοιπόν. Σπαδένια. Ρε Παντελίδη, κάνει κάτι σοφό. Το βλέπω και χαίρομαι. Στο 80 περνά αλλαγή το Σαραμαντά. Μπράβο. Και λέμε όλοι. Μας έχει κάνει ο Πλατέλας κουτούς. Το μάτς βασικά σήμερα ήτανε Πλατέλας Ηρακλής. Πεκτούρα ο Πλατέλας, ο πιο Ισπανός Έλληνας χαφ των τελευταίων τριών ετών, το λέω συνέχεια. Το προτιμάς από τον Χριστοδουλόπουλο, Πήρε η ΑΕΚ, το Χριστοδουλόπουλο,
που δεν έχει μισή τρίπλα, που δεν έχει μισή τρίπλα. Πάει να κάνει λίγο sprint, μία προσπίση σε σουτ και ό,τι κάτσει. Σε πάρε πλατέλα πεκτούρα. Σήμερα παίζει πλατέλας Ηρακλής επί 90 λεπτά και βάζει το Σαραμαντά. Σωστό, λέω, αμάν το είδε αυτό που βλέπουμε από το 20. Και τον βάζει το Σαραμαντά, ρε, εσύ Σαββίδη, Παντελίδη, sorry, μπροστά. Και τον Κούρο τον αφήνει πίσω. Και τρέχει και δεν φτάνει στον γκολ το παιδί. Και βάζει και τα κλάματα. Και μας συγκινεί όλους. Και φεύγει ο Ηρακλής από το καλύτερό του, πιο ποιοτικό δημιουργικά ημίχρονο, το δεύτερο που είναι απίστευτο, τρελό ημίχρονο, με 10 διαφορετικούς τρόπους επίθεσης και με σούπερ ευκαιρίες, φεύγει με 0 βαθμούς στον Τουρβά. Θα συμφωνήσω με Θωμά Στόντον. Γεια σου ρε Θωμά. Σήμερα αποδείχθηκε ότι η ομάδα σκοράρει μόνο από στημένα ή κραυγαλαία λάθη αντιπάλου. Μακάρι ο πόντος να μην χρειαστεί σε πιθανή χαμένη ισοβαθμία με τη Λιβαδιά. Έτσι είναι. Να κάνω μια ερώτηση στον Παντελίδη εγώ. Ναι, κάνει. Εννοείται. Αυτό τον φορ που πήρατε από την... Τον Παστακό. Τον Μιχάλη. Στο 90, στη θέση του Περόνε, ποια είναι η... Από ό,τι ξέρω, από ό,τι βλέπω κιόλας, και ο ίδιος το είπε και σωστά, ο Παστακός μπορεί να παίξει στα πιο πολλά μέτρα. Άσχετα αν είναι 1-92. Και σου κάνω εγώ την ερώτηση. Στο 90, ρε εσύ. Εάν είναι να παίξω με Περόνε, Μοντέιρο, Πασά, γιατί να μην παίξω με Μοντέιρο, Μπαστακό και Περόνε. Βασικά ο Ηρακλής πληρώνει την αδυναμία του στο υλικό, γιατί έχω τα πιο άχρηστα άκρα στην Ελλάδα. Άκρα. Μοντέιρο, ο πιο άχρωμος, άτεχνος, άγευτος, άγρος Πορτογάλος του πλανήτη. Extreme. Και απ' την άλλη Πασά. Ο Πασάς δεν φταίει. Δεν φταίει ο Πασάς. Δεν φταίει ο Πασάς. Τέλος πάντων. Ναι. Με αυτούς έχουμε, αυτούς πάμε. Τι έκανα με τα λεφτά. Εντάξει, okay. Καμιά φορά και τον Κούρο που είναι βαρύ κορμί και ο κεντρός παίκτης. Μετά Γροντής φωνάζει. Πιο μπροστά. Βάλε με πιο μπροστά. Φωνάζει. Φωνάζει ο Γροντής. Βάλε με πιο μπροστά. Αριανέ. Συγγνώμη Κώστα. Ναι. Ταυτότητά μου που πήρατε εκεί, τι την κάνατε. Εδώ την έχει ο Τζόρτα. Σου πήρε την ταυτότητα. Σου την πήρα την ταυτότητα σήμερα. Γιατί σε κέρδισα, ρε φίλε. Καραγκιόζη, θα πούμε. Σε πήρα την ταυτότητα, ρε Καραγκιόζη σήμερα. Καραγκιόζη είσαι, μα Καραγκιόζη. Λοιπόν, raptor.gr. Όλοι εσείς που βλέπετε ακόμα και ένα λεπτό εκπομπής να χάσατε, μπορείτε να τη βρείτε στο raptor.gr μαζί με πολλά αστεία βίντεο, προγνωστικά και άρθρα. Καθημερινά στο raptor.gr. Αργιανέ, πήρε το ντέρμπι 1-0. 0-1. Ντέρμπι. Με τον Αιγινέν. Ντέρμπι δεν είναι. Πώς, τι έπαιξε. 100 σουπεράδες εκεί, 500 παοξίδες. Αυτός ο προπονητής, ο χοντρός, ο Βλάχος, έτσι λέγεται, Βλάχος. Αυτός ο χοντρός, ο προπονητής, που μάλλονε με τον Κάκαλη. Πού καταντήσατε, ναι, να μαλώνετε στα χωριά, στα κολοχώρια και στα τρυπηκιά. Τι για τον Κάκαλη, τι είπε τον Κάκαλη. Τον Κάκαλη μάλλονε με έναν χοντρό προπονητή του Αιγινιακού. Τι μάλλονε. Είναι λοιπόν, είχαμε μιλήσει την άλλη φορά για 15 στα 15, τώρα 14 στα 14 απομένει. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες για να ανέβουμε. Κάτσε να ακούσουμε, ναι. Λοιπόν, για μένα δύο είναι τα μάτς που θα πρέπει εκεί πέρα να... που είναι τα δύσκολα μάτς που απομένουν. Είναι στα Τρίκαλα και στον Όφι. Στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα και στον Όφι. Για μένα όλα τα υπόλοιπα μάτς, εύκολα ή δύσκολα θα τα πάρουμε, έτσι πιστεύω. Για και τον Απόλλωνα και την... Μέσα στην έδρα μου, εννοείται. Ναι. Καλά. Δεν έχω να βοηθώ. Ο Απόλλων είναι για μένα πολύ χειρότερη ομάδα και από μένα και από τη Λαμία. Αλλά είναι πιο κολόφαρδη ομάδα μακράν. Δηλαδή, μιλάμε κάθε ματς, το παίρνει στο 85 και στο 90. Γιώργο, τώρα πόσο θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ακόμα αυτή η εύνοια. Εντάξει, βέβαια, άρεσε σε όποια κατηγορία και να παίζει, έχει από πάνω Μπαρτσελόνες. Το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε ζήσει και με τον Πανσεραϊκό. Για άλλη μια χρονιά το ζούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πρέπει κάποια ματς όπως στα Τρίκαλα και στον Όφι να πάμε να τα πάρουμε. Κάπως όμορφα. Ναι. Αν χρειαστεί. Το έχουμε εφιστήσει πολλές φορές στην προσοχή για συγκεκριμένα παιχνίδια. Αν δεν υπάρχουν όμως τα μέσα, δεν θα τα πάρω. Αν δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν θα ανέβω την κατηγορία. Δεν την ανέβω. Απλά πράγματα. Ωραία. Αν έχω τα μέσα, αρέσει. Θα βανεί. Ναι. Έτσι είναι. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι θα ανέβεις κατηγορία. Φυσικά. Έτσι όπως πάει ο Απόλλων και ο. Εγώ λέω ανεβάστε. Γιατί κυνηγάω δύο, αν κυνηγούσα έναν, όχι. Εγώ λέω ανεβείτε την κατηγορία διότι. Λείπεται και από τη Super League, λείπεται και από τον ΠΑΟΚ, διότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ πιο πολύ παίζει με Σάλκε και Άγιαξ παρά με τον Άρη. Οπότε πρέπει να έρθετε. Καλά πέρα πάντω και με τον Σάλκε και με τον Άρη. Παρέθηκα να παίζω με Σάλκε και με Άγιαξ. Να παίζω και με Άρη. Καλό περνά.
Παρακαλώ. Τόσες λοιπόν, νίκες. Τι άλλο. Όσον αφορά πάλι την κόκκινη που έφαγε ο Καράμπλας. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Τι να τελειώνει. Δηλαδή να τρως ηλίθιες κάρτες. Έφαγε ο Ντούνης ηλίθια κάρτα, χάσαμε ένα μάτς που ήταν εξάποντο. Και τώρα τρώει ο άσχετο ότι την πληρώσαμε. Παίρνει την μπάλα ο Καράμπελας μπροστά του, έχει την μπάλα μπροστά του και χωρίς λόγο πάει και δίνει μια σμπρουξιά πίσω τον παίχτη του Γυνιακού και τρώει δεύτερη κίτρινη. Χωρίς λόγο. Και έχουμε μπροστά 5 λεπτά σε τις καθυστερήσεις να κουμαχάμε πάλι. Κάποια στιγμή αυτή η δουλειά πρέπει να τελειώνει με τις χαζές κόκκινες κάρτες. Γιατί ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Αν χάναμε τον Μάσο τώρα τον Καράμπελα θα τον περιμέναμε. Λοιπόν. Τι άλλο να πω, δεν είναι κάτι άλλο να πω. Για τον Καράμπελα κάτι άλλο. Ναι. Εσύ Νίκο, έρχεσαι από την Πριμέρα. Από την Πριμέρα. Δηλαδή, αν ήμουν στην Πριμέρα, εγώ έστω ένα μήνα, ως καθαριστής τουαλέτας και ερχόμουν στην Ελλάδα της Football League, να το πω έτσι αλλαγούμενος, της Football League, θα έκανα καλαμπούρι. Δεν έχω. Πιο καλό ο Τσουμάνης. Πολύ καλό. Πιο καλό ο Τσουμάνης. Αυτό το λέω εγώ από την πρώτη. Εγώ, αν πάω στην Πριμέρα ένα μήνα και καθαρίζω τουαλέτες. Και που δεν του γουστάρω του πάνω, δεν του γουστάρω ούτε που το λέω, αλλά εντάξει, είναι μια πυρομή το τελαθούμε τώρα. Από την Πριμέρα. Λοιπόν, θα ήμουν να κάνω καλαμπούρι στην Ελλάδα τη Β' Εθνική. Δηλαδή θα πήγαινα σήμερα στο Αιγίνιο και θα σα έπαιρνα όλου μαζί, δηλαδή. Τελειώνουμε. Μπορώ να πω τρεις λέξεις. Έχω παρακολουθήσει πολλά μάτς τη Β' Εθνική. Δυστυχώς όλες οι ομάδες είναι πάρ' τη μία και χτύπα την άλλη. Για κλάματα. Β' Εθνική για κλάματα. Για κλάματα. Λοιπόν, άκου εδώ, δεν είναι τίποτα αυτό που είπες τώρα, δεν έχει κάτι ποιοτικό να πεις. Θα πει για κλάματα. Δεν έχει. Κοίταξε, όχι, έχει πολύ νόημα αυτό που λέει. Ξέρεις τι, έχει νόημα αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή και να ανέβουν, δεν θα αλλάξει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας γίνει μια κλειστή λίγκα και να μην ανεβαίνει κανένας. Που περιποιεί τιμή για τον Ηρακλή. Συνεχίστε. Δεύτερο μήνυμα που περιποιεί τιμή για τον Ηρακλή. Τρόμαξα. Γιατρός Ηρακλειδέας. Ναι. Τι είναι γιατρός. Με την απώλεια του κέντρου από Μανιάτη και 36χρονου Ούμπιντες. Στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά όταν ο Ζαπίντο το γύρισε σε 4-4-2 μετά από 3 σερί 90 λεπτά χωρίς αλλαγή σε 6 μέρες. Λέει λοιπόν. Ο Μανιάτης παικταράς, κατεβάζει 90 και 90 3-90 λεπτό Ζαπίντο την ίδια δεκάδα και μου παίρνει το κέντρο η Τζόγλου. Δόνι Λεοζίνιο, μου παίρνει το κέντρο, ο Ούμπιντες, ο Μανιάτης και ο Τόνσο. Διάλειμμα και πάμε στις γραμμές. Πάμε. Πάμε. Like, μαλάκες, like. Πάμε και να είμαστε και πιο ταχύστα. Έλα, με κόσμο. Πάμε κόμμο. Λοιπόν, λέτε όνομα και ομάδα, το όνομα για να μην μιλάμε απρόσωπα και ομάδα γιατί κρατάμε στατιστική, όχι για άλλο λόγο, έτσι. Στατιστική κρατάς, τα πετάς στα χαρτιά μου. Τι στατιστική. Τα αναφέρω. Δευτέρα ή Τρίτη, στην εκπομπή τα αναφέρω σε ραδιόφωνο. Δηλαδή όλη τη χρονιά. Αυτή η στατιστική θα βάλει 50% Ολυμπιακό εδώ πέρα, μου βγάζει αυτή τη στατιστική. Πάμε. Έτσι. Όχι, θα βγάλουμε τον Άρη που δεν υπάρχουν Αριανοί. Υπάρχουν, αλλά δεν βγαίνουν ακόμα. Α, σε πλήρω. Βγαίνουν 10 στην εκπομπή, 6 είναι Ολυμπιακοί και ο Ατσαμά θα μα πει ότι οι μισοί Θεσσαλονίκοι είναι Ολυμπιακοί μετά. Όχι, δεν λέω αυτό. Κρατάω στη στατιστική αυτό είναι. Σαν εκπομπή ποιοι βγαίνουν. Δεν κρατάω τι είναι, δεν περιμένω από αυτό. Πάμε στο αλλά ο ένα βγαίνει από την Τραπετσόνα, ο άλλο βγαίνει από το Πασαλιμάνι. Αφού μα βλέπουν από παντού, ρε Τζόρντα. Ναι. Ότι η εκπομπή έχει αντίκτυπο. Εννοείται ότι είναι καλό. Στην Νότια Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνουμε. Και ο άλλο βγαίνει από τον Καναδά. Τι θε να κάνουμε. Όχι, θα μα πει μετά ότι είναι Ολυμπιακή στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβε. Δεν είναι οπαδική εκπομπή αυτή. Ποδέν κάνει να φορά σε κάτι. Να κλείνουμε τον κόσμο τώρα. Εντάξει. Εννοείται, δεν είπαμε αυτό. Μη θεωρούν κάποιοι ότι του φακελώνουμε, έτσι προ Θεού. Πάμε, ναι. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Δελφέ. Καλημέρα. Όνομα Ηλίας και ομάδα. Λέγομαι. Πώς? Ηλίας, από Θεσσαλονίκη, Παοκτζής είμαι. Ηλίας, από το Σουπάκ. Μπράβο, Ηλία, καλησπέρα. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον αγώνα και μετά να κάνω κάποιες ερωτήσεις στο ραπ. Ναι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά μπήκε λίγο φοβισμένα. Ο Ολυμπιακός ως το 25-30 ήταν κάπως καλύτερος, πίεσε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μετά κατόρθωσε, ισορρόπησε το παιχνίδι. Έπαιξε κάπως, πίεσε ψηλά τον Ολυμπιακό, έκανε κάποιες ευκαιρίες. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος του Ολυμπιακού, δίκαια πήρε την νίκη. Άμα ήταν λίγο καλύτερος στην τελική προσπάθεια, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ στον Ολυμπιακό. Δεν μας είπες τίποτα, ρε φίλε. Είναι πολύ διαχειριστή, πάρα πολύ καλά τον αγώνα σήμερα. Εγώ πίστευα. Διαχειρίστηκε πολύ καλά τον αγώνα.
διαχειρίστηκε πολύ καλά τον αγώνα ο Ίβιτς. Θα διαβάζει. Πιστεύω θέλω να πω στο ραπ. Ραπ, άκουσε λίγο μια ερώτηση που θέλω να σε κάνω. Άκου λίγο, μ' ακούς. Ναι. Άκου λίγο. Ο ΠΑΟΚ έτσι όπως έπαιξε σήμερα με τον Ολυμπιακό, πρέπει να παίξει και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ με τον ίδιο τρόπο ή να παίξει στο 3-5-2. Και θεωρείς εσύ ότι θα ήταν καλύτερο και πιο καλό σύστημα να παίξει ο Ίβιτς με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ? 3-5-2 να παίξει, φίλε, με το Μάτος που είναι βιολογικά καθαρισμένος, δύσκολα το βλέπω. Πρώτον. Δεύτερον, να παίξει με το Λέοβας που κι αυτός έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, πάλι δύσκολα το βλέπω. Τρίτον, να παίξει 4-2-3, να παίξει 3-5-2 και να φάει 2 εξτρέμ, να φάει τον Ενρίκε δηλαδή, να φάει τον Μιστακίδη. Δεν παίζεται. Σε ρωτάω εσένα, δεν ξέρω πολλά που μπάλα, γι' αυτό θέλω μια άποψη από σένα. Όχι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει όπως έπαιξε σήμερα, να σεβαστεί τον αντίπαλο, τους χώρους, τον Μπόι. Και από εκεί και πέρα ότι βγει. Ο Άρντα πάντως δεκάρι, μας έδειξε ότι είναι λίγος σήμερα. Δηλαδή εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ στο δεκάρι του να μην έχει αυτό που λέμε προσαρμογής. Δεν ξέρω προσαρμογής. Ο Πέλκας δεκάρι δεν είναι δεύτερο φόρ. Ο άλλος είναι μισοπνεύμονας, ποιοτικός, δεν βγαίνει. Ο Άρντα δεκάρι στον ΠΑΟΚ να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ναι, άκου λίγο να σου πω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ο βασικό στόχο πρέπει να έχει το κύπελο. Βασικό στόχο του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι το κύπελο. Άσε τώρα, διαχρονικά μιλάμε, σαν ομάδα μιλάμε. Έχει κάνει μια μεταγραφή τον Ουάρντα, ο οποίο σήμερα δεν με γέμισε σαν δεκάρι. Ναι. Ο Σέντερφορ είναι ό,τι καλύτερο μισό λεπτό, φαίνεται. Μισό λεπτό, Ραντόπουλο. Ο Ενρίκε. Δεκάρι παίζει ο παίκτη που έχει ποιότητα. Μισό λεπτό. Ο Ουάρντα το έδειξε ότι έχει ποιότητα. Απλώς δεν είναι. Δεν μου βγαίνει, ρε φίλε. Δεν προσαρμόστηκε. Δεν ξέρω αν θα προσαρμόστηκε. Στην πρώτη γραμμή δεν έπαιζε ο Ουάρντα. Και ο Ενρίκε. Όχι πάντα. Ο οποίο περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα. Σήμερα πήρε μια κούρσα μόνο με τον Φιγκέιρα. Στο αμυντικό παιχνίδι μα προβληματίζει. Γενικά πάλι η πίσω γραμμή ήταν αυτή που έδωσε τα μπόνους στον ΠΑΟΚ. Επόμενη γραμμή. Εννοείται. Η πίσω γραμμή. Στην ερώτηση του μηνύματος. Βεβαίως. Και η ανικανότητα των παικτών του Ολυμπιακού, βέβαια. Πάμε. Έλα, φίλε. Εγώ με. Ναι. Γεια σας από Καναδά, Ολυμπιακός. Να το. Καλημέρα, φίλε. Όνομα. Κωστής. Ο Κωστής. Γεια σου, ο Κωστής. Λοιπόν, τι κάνετε? Μια χαρά. Welcome. Για πες τα. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω πολλά να πω για τον Ολυμπιακό, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Είδα ένα καλό πρώτο 20 λεπτό, δεν εκμεταλλευτήκαμε το δωράκι του Γλύκου. Από εκεί πέρα δεν έγινε, το μάτι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο θεωρώ. Σκόρερ ο Πάκο, εγώ πήρα πιο πολύ για τον Τζόρνταν. Απλά λίγο, όχι εκνευρίστηκα, δεν καταλαβαίνω γιατί να αναφέρθηκε πάλι σε διαιτησία, ας πούμε, λίγο για τον Κίζα. Δεν είναι, στην πιταρχικό ήταν απαράδεκτος ο Κίζας, φίλε. Γιατί πώς ήταν απαράδεκτος, ρε Τζόρνταν. Ρε φίλε, άστονα σλαμά, δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ, φαίνεται. Εδώ με μένα, για μένα να πει. Ο Κίζας, άμα ξαναδεί στο παιχνίδι, είναι στο πειθαρχικό, κάνει πως δεν βλέπει. Σταμάτα να χτυπάς. Κάνει πως δεν βλέπει. Σταμάτα να χτυπάς τη δουλειά μου. Καλά θα σε κάνω, όσο χτυπάς τον ΠΑΟΚ εγώ. Όσο χτυπάς τον ΠΑΟΚ θα τα λέω. Τι κάνεις εσύ? Όσο χτυπάς τον ΠΑΟΚ θα τα λέω. Σταμάτα να χτυπάς. Όσο χτυπάς τον ΠΑΟΚ θα τα λέω. Ζω από το ραδιόφωνο. Δεν με νοιάζει. Όσο χτυπάς τον ΠΑΟΚ θα τα λέω. Και όλους σας. Άιτε. Σήμερα με την διαιτησία κόφτω αυτό. Λοιπόν, ο Ασλαμάς είναι τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Λέοβατς, αλλά στα φλόκα του Κίζα, όταν τον έβριζε ο άλλος, γύρισε αυτά, δεν τα είδε ο Ασλαμάς. Τον έβριζε, ναι. Α, το άφησε με το όνομα. Ναι, τα είδα. Τι είπε. Πάρ τον Κίζα τηλέφωνο, σαν τι. Τι είπε, λοιπόν. Σαν το Βασιλάκι Καέλα, είχα δει. Λοιπόν, άκου φίλε, δες ξανά το παιχνίδι και να δεις τι προκλητικό είναι ο Κίζα στο πειθαρχικό κομμάτι. Τελειώσαμε. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Από πού έγινε διεθνής ο Κίζα, από ποιο μάτς και μετά? Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-0. Ναι, μετά. Ναι. Μεγάλη τροφή αυτή και επειδή τι. Και τι, είναι συστημικός. Τι και τι. Ο Σιδηρόπουλος από τι έγινε. Είναι συστημικός. Ο Σιδηρόπουλος από τι έγινε. Εσύ τι είσαι, υπεράσπιση του Κίζα, είσαι εσύ, ρε. Ο Σιδηρόπουλος. Ρε φίλε, υπεράσπιση του Κίζα είσαι. Αυτά που λέω εγώ που ήταν εσύ. Άσε βρε τώρα, κάνε μας τη χάρη, για με τον φίλο μιλάω για τον Κίζα. Ο Κίζας είναι συστημικός, σήμερα ήταν απαράδεκτος. Και να σε πω και κάτι,
Εγώ δεν μασάω, τα λέω. Είναι και καταγωγή δράμα. Απ' την Κύπρο και δράμα. Αλλά λέμε και τις αλήθειες. Σήμερα ήταν προκλητικός στο πειθαρχικό, έτσι. Μεγάλο λάθος δεν έκανε αγωνιστικά. Σκέψου να βάζε και τον κόλλο Αντσάρι Φαρ. Φίλε, τον πετάει δύο φορές την μπάλα, στείνει την μπάλα να χτυπήσει ο Παοξής στο φάουλ και την πετάει δύο φορές την μπάλα, είναι για κάρτα και την πνίγει, φεύγει ο άλλος. Φίλε, άσε τώρα αυτά. Άιτε τώρα. Τα εσώπησκα του Τζόρτα με τον κύριο. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε για διαιτησία στο μάτς αυτός. Έλα ρε, δεν μιλάμε για διαιτησία στο μάτς. Έλα μπάλα εδώ τώρα. Θα σε ρωτήσω κάτι. Εξηγιαντή. Θα σου βγάλει μια κάρτα εκεί, θα παίξεις άλλο. Άρε Μαρή, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό λίγο γιατί. Όχι, όχι, καθόλου. Και ο Ασλεμάς τώρα ο Ρασός μας τρελάνει. Πόσα χρόνια κάνεις αγόρι μου ραδιόφωνο? 300. Από το 81. Ωραία, αν δεν μιλήσουμε λοιπόν για διαιτησία, αύριο δεν θα είναι 100 ή θα μας ακούσουν, θα είναι 90. Για την επίθεση στο Πούλμαν γιατί δεν λένε κάτι. Θα κάνουμε κοιλιά, παιδιά. Για την επίθεση στο Πούλμαν γιατί δεν λένε κάτι. Ποια επίθεση στο Πούλμαν? Δεν δέχτηκε. Εγώ είδα κάτι στο ίντερνετ ότι ρίξαν πέντε. Μόνο του έσπασε, μόνο του. Από τη θερμοκρασία. Δεν έκανε γκάζ παράπονα από τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Τώρα. Τι... Ναι, ρε φίλε, άμα του θα κάνουμε εμεί, θα κλαίνε σαν χείρε. Ρε φίλε από τον Καναδά. Δεν πήρε τον Αυτόπουλο που δεν είναι Παοξή ούτε Ολυμπιακό. Έτσι, θα μου πεις για το Πούλμαν. Δεν με νοιάζει το Πούλμαν. Το λέω σαν να το λέω. Δεν με νοιάζει ο Κίζας αυτό το μάτς. Μια χαρά ήταν. Δεν είμαι πάω από το Ολυμπιακό. Χέστηκα. Εγώ δεν είπα ότι ο Κίζας ήταν κακός. Άκου εμένα. Έχει ένα Ολυμπιακό. Βρέξε ένα Ολυμπιακό. Παίζει με στην Τούμπα. Έχει το Φορτούνι. Μας λέγατε ότι θα πάει στην Άρσεναλ. Έχει τον Τζόνι Ντομίγκες έξω. Από αυτόν τον Ολυμπιακό. Εγώ που ξέρεις, έχω πάρει πολλές φορές έξω και έχω πέσει τον Καμπιάσο έξω από αυτόν τον Ολυμπιακό. Μάριν έξω. Και μου βάζει εκείνο τον Μπουγάτσα, τον Μάρτινς, αλλαγή, τον Μάρτινς. Ένα και κλανιά. Ψυχή μηδέν. Εγώ... Ναι, μισό λεπτό. Και τον Ανδρούτσο, και τον Ανδρούτσο, τον Ανδρούτσο στην Τούμπα μέσα. Με το Ρέτσο στόπερ. Το Ρέτσο, 19 χρονών, ακόμα... Τα βυζιά τη μαμά του, πιπηλάει ακόμα το γάλα. Πιπηλάει το γάλα ο Ρέτσος ακόμα. Κάνει. Εγώ δεν αδικό. Εγώ δεν εδώ δεν. Βγείτε ρε, πείτε το Μαρινάκι. Μας κάνετε ρε ζήλι ρε. Πού να τα πούνε αυτά ρε. Ρε, πείτε το Μαρινάκι. Αυτό περιμένουμε το καλοκαίρι. Πού να τα πείτε βρε κότες. Πού να τα πείτε. Τώρα τι να του πούμε. Το καλοκαίρι θα τα πούμε αν δεν κάνει αυτό που πρέπει να είναι καλά. Του χρόνου θα τα πείτε όταν χάσει το πρωτάθλημα. Ούτε το καλοκαίρι θα μιλήσετε. Εγώ το καλοκαίρι, εγώ μιλάω καιρό. Ταχύτατα οι γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Τι ντουτ. Πάμε στον κόρμο. Ναι. Στον αέρα είσαι φίλε. Κόψον πάει στον άλλο να. Ναι. Πες. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι φίλε. Λοιπόν, καλημέρα από Κομοτηνή. Καλημέρα φίλε. Όνομα. Γιώργος. Γιώργος. Ο παδός του. Είμαι παναθηναϊκός. Αλλά και αντιπανθρακικός. Και αντιπανθρακικός. Ακριβώς. Κλαίω ρε φίλε. Ναι, γιατί παιδιά, εντάξει, η ομάδα έχετε δει πως είναι. Τα ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο, να πω και κουβέντες ξέρω εγώ και με κόψετε, να με αφήσετε να μιλήσω, ναι. Λοιπόν, λίγο ηρεμήστε το Τζόρνταν, εντάξει, Παοκάρα σήμερα κάτι έκανε. Μας δώσανε λεφτά στο στοίχημα. Ο Μαλάτος δεν πρέπει να μιλάει σήμερα. Μιλάει για διαιτησία, Δεν χρειάζεται να μιλάει αυτός για διαιτησία, Τζόρνταν, άστον. Άστον, άστον. Κάτσε λοιπόν, και εσύ που τα αθλήματα έχεις, καλά είναι. Θα το χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ρε παιδιά, τι θα γίνει, δηλαδή για να γελάσουμε τώρα, για να πούμε μια κουβέντα. Το χαλάσαμε επειδή το παίρνουμε εμείς, όταν βγάζατε τα πιστόλια στον Κουκούλα ήτανε καλά, σου άρεσε. Ναι, πες μου και για το δούρο τώρα, Μαλάτο, πες μου για το δούρο. Έτσι. Λοιπόν, άσα, πες άλλα τώρα. Άσε και τις γλαβιόλες. Για το μήνυμα, μήπως καίγανε και φούρνους αυτοί. Σάντος εναντίον Σάντος. Τους φούρνους σου καίει ένας κύριος που τεινάζει στον αέρα. Την Κυριακή φοβάμαι για Σάντος εναντίον Σάντος. Για το σημερινό το μάτς ρε Μαλάτο τι έχεις να πεις. Την τηλεόραση που τεινάζει στον αέρα. Για το σημερινό μάτς Μαλάτο τι έχεις να πεις. Τίποτα. Ότι ήταν μαγική εικόνα λόγω του ότι η ομάδα μας έχει περιπέσει σε κρίση που φύγανε 10 παίχτες και τα λεφτά που πήρε ο πρόεδρος δεν τα βάλε για να κερδίσουμε εκεί στην περιοχή να μην φάμε από corner goal. Το άλλο άστο είναι σαν του Ηρακλή. Μάλιστα.
Περίπου. Να πω και το άλλο τώρα, γιατί ο Τζόρνταν έλεγε κάποτε ότι η Ξάνθη είναι ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω να είναι η Ξάνθη ομάδα του Ολυμπιακού. Αν ήταν ομάδα του Ολυμπιακού θα δίνει διπλό σήμερα στον Πλατανιά. Νομίζω, λέω εγώ. Είναι άξια ομάδα. Γιατί να το δώσει στον Πλατανιά, ρε φίλε? Γιατί είναι το χωριό του Μαρινάκη. Και έχει εκείνο, και ποιο είπε ότι ο Πλατανιά είναι με τον Ολυμπιακό? Α, τελείωσε αυτό, φίλε. Α, ανάποδο είναι. Τώρα είναι με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Εξυγίανση. Με την κάθαρση είναι, όχι με τον ΠΑΟΚ. Με την κάθαρση. Να τα παίρνετε εσείς με offside, ωραία. Εγώ και εσείς δεν τα παίρνετε, χρόνια ολόκληρα. Εμείς θα τα παίρνουμε. Εγώ πάντως εδώ που είμαι, μαλώνουν ποιοι θα πάρουν τα... Εσύ κλαις. Μισό λεπτό να μιλήσω και εγώ, ρε. Φίλε, μισό λεπτό. Είμαι κάτοικος γης. Είμαι άπατρης άθεος, χωρίς κόμμα και χωρίς ομάδα. Και είμαι ανάμεσα τώρα σε εξυγιαντές και σε δολοφόνους. Και καταλαβαίνω εγώ από αυτό την κουβέντα που γίνεται σήμερα, είναι ποιος θα πάρει την ΕΠΟ, ποιος θα πηδήξει την ΕΠΟ. Βέβαια την ΕΠΟ κατάλαβε ο Σαββίδης. Χρόνια ολόκληρα την πηδούσαν αυτοί. Μισό λεπτό, ρε. Βέβαια ο Σαββίδης τώρα πήρε χαμπάρι σαν Πόντιος που είναι, ναι, ότι η Παρτούζα την ΕΠΟ δεν μπορεί να την πάρουν, πρέπει να την πάρει ένας. Τώρα το κατάλαβε. Ναι. Πόντιος μεν αργό το, ναι, στροφάρισμα, ναι. Το στροφάρισμα αργό. Εμείς είμαστε έξυπνοι, αυτός είναι ο αργός. Ναι, ναι, αργός. Ναι. Στην μπάλα πάνω, λέω. Ναι. Και εγώ είμαι στη μέση τώρα και προσπαθώ να καταλάβω ποιοι από τις δύο παρατάξεις θα παίρνουν τα πέναλτι και τα offside. Όλοι οι άλλοι εκτός από τον Καταλάβατε. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω η Μαρμίτα, η εκπομπή είναι διαχρονική. Για 200 χρόνια ακόμα. Επόμενος κύριος. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς. Καλημέρα. Χρήστος από Θέρμη, Παοξής. Καλώς τώρα. Γεια σου, Χρήστο. Εντάξει, καλά πήγε η ομάδα σήμερα. Ευχαριστημένοι είμαστε. Αν εξαιρέσει το πρώτο 25 λεπτό. Άμα βάζει τον κόλλο Ανσαριφάρ θα ήσουν ευχαριστημένο. Πιστεύω ότι θα αντιδρούσα, Μαλάτο. Μαλάτο, τώρα που μου έδωσες πάσα, σου είπα ότι είμαι ο τυπάς που σου έχει πει ότι δεν θα πάρεις ούτε ένα ντέρμπι. Ναι. Επιβεβαιώνομαι και κάμια μια φορά. Κάτσε να δούμε και με τον Μαναθηναϊκό. Εντάξει, έχεις δίκιο. Πες με καφετζού, πες ότι βαφκανίζομαι, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, ναι. Πες μας τώρα πότε θα περάσεις τον Άρη που έχει τρία πρωταθλήματα. Θα πάω να κλάψει με τον Κυρσάβα μαζί τώρα αυτό. Παιδιά, μισό. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικό. Για μπάλα έχετε να μιλήσετε. Έχετε να μιλήσετε για μπάλα, γιατί σας κόβω όλους για άμπαλους. Θεωρώ. Θεωρώ ότι ο Πάο κάτω. Είδατε μια κίνηση του Ίβιτς που κρίνεται προπονητές, κουράδες όλοι. Είδατε τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Ναι. Καταλάβατε γιατί τον έβαλε. Το καταλάβαμε. Το κατάλαβες εσύ, Παοξή, που αύριο άμα χάσει ο Ίβιτς θα βρίζεις. Ναι, ναι, φυσικά. Τι έκανε, γιατί τον έβαλε. Τον Κρέσπο εκεί πέρα για να ενισχύσει την άμυνα στα πλάγια ανεβάσιμου του Ολυμπιακού. Εντάξει. Παπάρια, τίποτα δεν βλέπεις. Για τα κόρνερ και τα σφιγμένα από το center back. Τίποτα δεν βλέπεις. Τέλος πάντων. Θεωρώ ότι ο Πάοκ αυτή τη στιγμή βάζει τις βάσεις για του χρόνου. MVP του Πάοκ ποιος ήταν σήμερα? Εγώ ο Μπρίγιοβιτς λέω. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με την Ελλάδα. Λέγε, ποιος ήταν. Δεν είναι ο Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς ήταν. Δεν είναι ο Μπρίγιοβιτς. Μην είναι, ρε φίλε. Ο Μπρίγιοβιτς. Στο πρώτο 25 λεπτό που σε έκανε ο Ολυμπιακός χουνί. Στο πρώτο 25 λεπτό που σε έκανε ο Ολυμπιακός χουνί. Ποιος κράτησε πίσω? Το Τσίμηρος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, βλέπετε μπάλα. Ναι, βρε, εσύ βλέπετε μπάλα. Τώρα το λέτε, σ' ακούω τώρα. Η απουσία του Κάνια είναι εμφανέστατη. Πώς το πες? Η απουσία του Κάνια είναι εμφανέστατη. Φαίνεται. Είναι μεγάλη η απουσία του Κάνια. Είναι μεγάλη. Τέλος πάντων, απλά θέλω να πω ότι ο Πάοκ βάζει τις βάσεις για του χρόνου σιγά-σιγά. Εμένα με ευχαριστεί αυτό το όλο θέμα. Και θεωρώ ότι κούτσου-κούτσου, εντάξει, θα πετύχουμε τους στόχους μας. Το κύπελλο είναι ο μόνος εφικτός στόχος για φέτος. Και το Europa League δεν είναι. Καλά, Μαλάτο, εντάξει, και έλα, παίρνα. Έλα, παίξε με την Πεσίκτα τώρα και θα σου πω εγώ μετά. Κοίταξε, θα πάνε να κάνουν πραξικόπημα στην πόλη. Εάν δεν πέρναγε την τουρκική ομάδα, ήταν δηλαδή Magic Life με τουρκική ομάδα. Magic Life με ΑΕΚ, Magic Life με Πανιόνιο, Magic Life με... Πάλι Magic Life θα κάνει με τουρκική ομάδα. Πρόσεξε να δεις, εσένα σε πέρασε πάντως το... Ο Τζόρνταν υποστηρίζει τους Μογγόλους. Εγώ υποστηρίζω... Τους Μογγόλους. Ναι. Ρε Ασλαμά, να πω και κάτι στον Ασλαμά. Ναι. Ρε Ασλαμά, εντάξει, σε συμπαθώ, σε πάω ρε εσύ, αλλά μην βγάζεις τόσο μικρό... σαν παρατήρηση λέξη το, σαν κριτική. Μην βγάζεις τόσο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ. Το Τζόρνταν έχει να κάνει αυτό, δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Εδώ πέρα στέλνει μήνυμα, ξεκινάμε κομπή, ΠΑΟΞΙΣ,
Τι ωραία μέρα σήμερα! Εντάξει, το είδα, το είδα το μήνυμα. Το είδα το μήνυμα, ναι, το θυμάμαι. Που λέει Ηρακλάκο. Στέλνει ο άλλο. Α, μπράβο, εγώ τι να κάνω, σου λέει. Εσύ δεν μπορεί να βλέπει μόνο το Λέοβα τη δεύτερη κίτρινη, α πούμε. Μόνο αυτό είδε, έλειπε το άλλο. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Πε μου κάτι άλλο, Κραυγαλαίο. Ρε φίλε, την προηγούμενη εβδομάδα όλα τα είδε στον Καπτατζόγλου. Μόνο τον Πανό δεν είχε δει. Όχι αμφισβητήσιμο. Ναι. Όχι αμφισβητήσιμο. Κάτι Κραυγαλαίο, μόνο του Λέοβα βλέπω. Εντάξει, τα άλλα είναι, ξέρεις, βγάλε, μην βγάλεις κάρτα, βγαίνει, δεν βγαίνει, ξέρεις. Βγαίνει, δεν βγαίνει. Ήταν καλή η διαιτησία για να ασχοληθώ. Λέει ο Βάτς, γίνεται η φάση και ένα μαγαζί μέσα με 80 παοκτσίδες και 50 μαζί όλοι οι άλλοι, έχει παγώσει, εντάξει. Δηλαδή, Τζόρνταν, αν παραπέμψουν το διαιτητή... Σας προκαλώ όλους να δούμε το παιχνίδι ξανά μαζί στην τηλεόραση. Μισό λεπτό, αν παραπέμψουν τον Γκίζα, θα τον παραπέμψουν γιατί δεν έβγαλε κάρτες στον Ολυμπιακό. Άμα παραπέμπει ο διαιτητής, παραπέμπεται για την βαθμολογία που θα πάρει από το παρατηρητή. Για ποιο λόγο να το παραπέμπει? Ρε Τζόρνταν, δεν θα το παραπέμπει. Αυτό το πράγμα δεν παραπέμπεται. Δεν παραπέμπεται. Όχι, δεν κάνει το αγωνιστικό, το λάθος δεν είναι. Α, μάλιστα. Άρα ήταν καλός. Σου λέω εγώ, σε πειθαρχικό λάθος δεν παραπέμπει ο διαιτητής. Μήπως εμπαθείς με τον Γκίζα? Όχι, κανένα από το θέμα. Μήπως ο σκληρό παιχνίδι. Πάντα ρε παιδιά, το άφησε ο Γκίζας. Ο Γκίζας μια ζωή άφηνε σκληρό παιχνίδι. Ο Γκίζας. Αν εξαιρέσω το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ Απόλλων Αθηνών, εκείνο εκεί που τα έκανε μαντάρα, θάλασσα, ναι, ναι, κλπ. Ναι. Κατά τα άλλα, είναι ένας, δεν είναι κάτι το σπουδαίο ο Γκίζας, είναι ένας καλός διαιτητής, μέτριος προς τον καλό διαιτητής, αλλά μέχρι εκεί. Εμένα αυτό μου απέδειξε. Σήμερα όμως το πειθαρχικό μου δείξε μπροστά στη φάση δύο φορές. Μπροστά είναι. Σε μια φάση που το φάουλ το σηκώνει. Σκηνοθέτη είσαι για γλωσσιές. Το σηκώνει το φάουλ. Μισό λεπτό, ρε. Το σκηνοθέτη. Ναι. Πάνε πιο εκεί, είμαστε δύο τώρα. Λοιπόν, ναι. Σηκώνει το φάουλ, λοιπόν. Σηκώνει, δεν αφήνει να εκτελεστεί το φάουλ ο παίκτης του Ολυμπιακού. Δύο φορές παρακαλώ και δεν πάει να τον βγάλει μια κάρτα. Και δεύτερον, τελευταία λεπτά πάει και τον βρίζει αυτός ο Ποτία, να πούμε. Να τον κρεμάσει ανάποδα. Να βρε, άιτε, ρε, κλαίνει χείρες, κλαίνει παντρεμένες. Μπράβο, εμείς είμαστε παντρεμένες και γελάμε. Κάναμε τα τρεις φορές πρωταθλητές. Έλα, φίλε. Ηρακλήδης ξέχασε να βάλει με ήταν. Ηρακλήδης εκεί ξέχασε να βάλει το ήταν. Ενώ εσύ που το στέλνει, ρε φίλε, δεν είσαι καθόλου. Εσύ που το στέλνει, δεν είσαι αντιάρρηστη αντιρακλής. Δηλαδή είναι διαστροφικό αυτό μόνο σου. Ελπίζω να είσαι κάτω από 19 ετών. Πραγματικά. Πάμε. Βάμος. Έλα. Εγώ μιλώ. Ναι, δεν θέλω να μιλήσω. Από Γερμανία παίρνω. Από Γερμανία, ναι, όνομα. Πάω. Ναι, όνομα. Όνομα Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, πάμε. Καλημέρα Γιάννη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαλάτο που το βλέπει το offside στον γκολ. Ναι, ρε, καλά, ναι. Γιατί τη χάσει πέντε φορές στην είδα. Μόλις δεν βλέπω κανένα offside. Δεν απάντηση. Δεν υπάρχει ρε Μαλάτο. Ξέχασε το λίγο ότι είσαι πάουτζης. Δεν ξέρει μπαλά, ρε φίλε, δεν είμαι Ολυμπιακός. Το παιχνίδι το έβλεπα ειδικά με δύο Γερμανούς. Την ώρα που πάει μπάλα στον Ενρίκε, αυτός είναι offside. Είναι. Μετά δεν είναι, αλλά η φάση πρέπει να σταματήσει εκεί. Γιατί? Γιατί είναι offside. Πάει η φάση. Μετά εμπλέκεται. Εσύ, μπαλά, το... Καλά. Να σου εξηγήσω. Τι να μου πεις. Όταν πάει μπάλα στον Ενρίκε, ο Ενρίκε δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Πάμε παρακάτω. Είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι. Πολύ ωραία. Όταν γίνεται η σέντρα, είναι offside. Από μετά. Είναι. Μετά όχι. Δεν είναι offside. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι offside. Εκτίθεσαι. Καλημέρα. Εκτίθεσαι, μαλάτο. Εκτίθεσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας δίνει, αλλά δεν είμαστε παγκούν πέναλτι. Καλημέρα. Λέγε φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Πάμε. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός. Όνομα, αν θέλεις, φίλε. Αλκιβιάδης. Αλκιβιάδης. Πάμε, Αλκιβιάδη. Είμαι ο πριν Χριστό προφήτης που είχα πει για την ομάδα μου και το ξαναλέω. Μαρινάκι, άντε μπιπ και φρόντισε να αλλάξει, παρακαλώ πολύ, την πολιτική σου. Είχα κάποτε το Μέλμπεργκ και έχω τώρα το Βιάννα. Σωστό. Είχα τον Καλέτη και έχω τον Ελαιονούση. Είχα τον Καρεμπέ και τον Ριβάλτο στο κέντρο της ομάδος και έχω κάποιον Ρωμαό. Έχω τον Σεμπά δύο χρόνια με ένα γκολ και είχα τον Τζόρζεβιτς. Είχα Τζοβάνι, Μαρινάκι, άντε μπιπ. Φτάνει πια με την πολιτική σου, κατάλαβε το. Και για να μην εκτεθούμε άλλο παραπάνω και επειδή δεν θέλω να αποκλειστώ με τον Τούρκο, επειδή ο Μπέντο έπρεπε να φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό, φρόντισε λοιπόν διώξ' τον χθες. Αυτό είναι και σιγά σιγά να τα μαζεύεις, μάζεψες τα λεφτά σου τα 7 χρόνια, πήρες με το παραπάνω, ο Ολυμπιακός δεν τελειώνει ποτέ, Μαρινάκι.
την δουλειά που σου είπα. Σταμάτα. Μπράβο. Γιατί δεν το έδωσε. Επόμενη γραμμή. Συγγνώμη να κάνω λίγο μια ερώτηση στους Ολυμπιακούς. Τον έκανε κουτουλιά. Αν αυτά τα λεφτά που μαζεύει ο Μαρινάκης στην τσέπη του, όπως λέτε. Σταμάτα λίγο, ναι. Τα δώσει για να αγοράσει τις εκλογές και πάρει την ΕΠΟ για άλλα 20 χρόνια. Τότε τι θα λέτε, θα λέτε μπιπ Μαρινάκη ή ζήτω ο πρόεδρος. Καλή ερώτηση. Οι εκλογές τελειώσανε, φίλε, δεν υπάρχει. Πάμε επόμενη. Δεν υπάρχει, τελειώσανε. Δεν θέλω εγώ ΕΠΟ, εγώ θέλω πεσαράδες σαν τον Τζόρτζεβιτς και όλους τους άλλους που ρίχναμε τεσσάρες και πεντάρες και δεν βλέπανε που ήταν η μπάλα. Μαρινάκη θα λες. Ναι, ναι, σε κοιτάω. Τώρα τα λέω. Μαρινάκη. Ναι. Όχι, τα λέω από δεν το Σεπτέμβριο. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος ήταν ένας από τους λίγους που τα έλεγε. Πάρε 10 παίχτες σαν αυτούς που είχαμε και άσε την ΕΠΟ να την πάρουν οι τρεις που θα κάνουν εκαθάριση του ποδοσφαίρου με κουμπούρες, με μπόμπες. Κύριο Τριβέλα, τότε και όλα αυτά. Καταλάβατε. Κόσμος, καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Χρήστος Ολυμπιακός, Αλεξανδρούπολη. Από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα, Χρήστο, πάμε. Κύριος Μπέντο, αυτή τη στιγμή κατάλαβε ότι η ομάδα δεν προχωράει. Αποδυναμώθηκε. Κύριε Μπέντο, σε ρωτούσανε το Γενάρη, θέλει center back. Είσαι ικανοποιημένος με αυτούς. Έβγαινες και έλεγες ναι. Θα την κάνω την κριτική στον πρόεδρο, ναι. Αφενός, απ' τη μία, δεν μπορείς να απορρίψεις προτάσεις 15 εκατομμύρια. Εντάξει. Είναι τέτοιοι καιροί, είναι το βεληνικές του συλλόγου. 15 εκατομμύρια είναι πολλά. Απ' την άλλη, δώσε τουλάχιστον τα μισά και κάλυψε τις θέσεις. Έτσι. Αλλά και να κατηγορούμε το Μαρινάκι, ναι, αλλά κύριε Μπέντο, δεν χωράει ο Τσόρι δηλαδή για να κάνει παιχνίδι σε αυτό το Ολυμπιακό. Απαπα, όχι. Δεν χωράει. Δηλαδή, μου βγάζεις. Θες να μου βάλεις. Ο καμπιάζος θες του Ρωμάου. Θέλω να πουλήσει και το Φορτούνι, βρε. Παιχνίδια το δίνει. Πα και τον ανεβάζει. Δηλαδή, θες να μου βάλεις τον Καρντόσο, τον τελειωμένο. Μου βγάζεις τον Ασαριφά, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις το Φορτούνι στα πλάγια να βγάλεις ή Σεμπά ή Ελεονούση και να παίξεις με δύο μπροστά. Και κάνει δηλαδή ρίσκο πήρε. Δεν πήρε ρίσκο. Δηλαδή έχανε δηλαδή, 2-0, αν είναι 12 δηλαδή λεπτά να παίξει με δύο σεντερφόρ, 4-4-2 και έκλασε Μέντες και δεν πήρε ρίσκο. Ο Τσέστης ο Μπέντο. Και μετά μου λες κατηγόρο το Μαρινάκι. Το Μαρινάκι θα τον κατηγορήσω εκεί που πρέπει, ναι. Αλλά καλά είπε ο Τζόρνταν. Θα έπρεπε, αν διαφωνούσε, να του έλεγε Ρέτσο, Μανθάντι, αυτό και τα λοιπά. Ο Τζόρνταν το πει. Και εσύ μετά αυτό το πει. Εγώ το είπα, πρώτο μίλησα. Πρώτος μίλησα. Να του έλεγε μάγκα, εγώ θέλω να παίξω όχι με τα μικρά. Αλλά είχε την καβάτζα των βαθμών. Αυτό. Και κάτι. Έκανα την κόρη. Κάνω λίγο μισό λεπτό, μισό να κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Εννοείς όπως όταν είχε πει ο Τζόρνταν που είχε κράξει το Σαββίδι, τότε που ο Σαββίδι στήριξε τον Τζαβέλα και όχι τον Αναστασιάδη. Να κλάψουμε ρε γέννη. Δεν τον έκραξε. Όχι, τον έκραξε. Τον έκραξε. Κάτι, να κλάψουμε. Κάτι τελευταίο να πω για να μην κρατάω τη γραμμή. Κοιτάξτε, ένα από τις λίγες φορές που είχε πει και εδώ ο Τζόρνταν, μπράβο του. Βέβαια. Γιατί κοιμήθηκε ο πρόεδρος. Αυτό τουλάχιστον το αναγνωρίζω κι εγώ έτσι. Λέγε. Κάτι τελευταίο να μην κρατάω τη γραμμή. Κύριε Μαλάτο, λέτε πολλά σωστά πράγματα και συμφωνώ μαζί σας, αλλά το από το Σεπτέμβριο, αγόρι μου, τα έλεγα. Από το Σεπτέμβριο που χάσαμε την Λάρισα. Το site που λέτε είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει offside. Μην τον επαναφέρει. Άσο να ονειρεύεται, ρε φίλε. Με την ίδια λογική. Άσο να ονειρεύεται, ρε φίλε. Δεν ξέρει μπάλα. Και είναι και πέναλτι που πάλι δεν είναι. Άλλο αυτό. Μην το μαθαίνει μπάλα. Άλλο εκείνο. Άλλο. Αν τα είχαμε κάνει εμεί. Αν ομποτεία. Αν ομποτεία. Θα είχαν κάψει την πόλη. Αν ομποτεία. Αν ομποτεία που σωστά λέει ο Τζόρνταν. Σωστά λέει ο Τζόρνταν και έπρεπε να πάμε πω. Πάμε τώρα. Αλλά. Like, μαλάκες, like. Εσύ ρε Τζόρνταν με την Πεσίκτα θα είσαι. Βέβαια, με τους Μογγόλους. Πειράζει. Κωνσταντινοπολίτες. Απαγορεύεται. Ότι μουστάρεις είσαι. Δηλαδή αυτός με ποιον ήταν, με τη Σάλκε δεν ήτανε. Πάρ' τα κλαρίνα σου απ' τη Σάλκε με λέγει, θυμάσαι. Εγώ είπα εσύ. Ναι. Είπα εγώ τέτοια. Δεν το άκουσα αυτό. Προηγουμένως δεν το είπες τώρα. Λοιπόν, τώρα ρε προηγουμένως τώρα δύο λεπτά έγινε. Τέλος. Στην Πορφύρα την Τετάρτη 8 Μαρτίου έχει γιορτή της γυναίκας με ζωντανή μουσική. Όλες οι κυρίες μπορείτε να πάτε
και να διασκεδάσετε. Είναι πάρα πολύ καλή. Μισθογένειες, ρε. Όχι, δεν είπα τίποτα τέτοιο. Αλλά μπορείτε να πάτε να διασκεδάσετε. Είχε εκτός από πολύ καλή μουσική και πολύ καλή κουζίνα. Και τα ωραία είναι τα τζίτζιλι μπίτζιλι. Δηλαδή τα ντολμαδάκια, τη σαλάτα. Δηλαδή πώς να σου πω, το ψάρι είναι καλό, αλλά και δεν συνοδεύεται με πουστιά ωραία. Το καραβίσιο είναι ωραίο. Λοιπόν, αυτόν τον κολαδρίζει φίλος του. Χρήστος Ιντζέας. Λοιπόν, κόσμος, πάμε να δούμε αν οι Ολυμπιακοί τα έχουν με τον Μπέτο ή με τον Μαρινάκη. Ή τα έχουν και με τον Μπέτο, τα έχουν και με τον Μαρινάκη. Εδώ μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα. Παράν την ύφη να τα ακούει πεθερά. Να κράζετε όποιο παράγοντα, όποιο προπονητή γουστάρετε. Θέλω να κράξει τον Σαββίδη, τον Καρυπίδη, τον Μαρινάκη, τον πιο προπονητή. Δεν θα τους πειράζετε, όμως σε προσωπικό επίπεδο. Σαν παράγοντες, σαν παίκτες και σαν προπονητές. Ναι. Σκίστε τους με επιχειρήματα. Μπράβο. Ναι. Πάμε, κόσμος. Ναι. Μότλα η κρούρε, φίλε, πλάκα μου κάνει. Ορφανίδη και Καρυπίδη μπορούμε να κράξουμε. Του ποιο να? Ορφανίδη και Καρυπίδη. Mm-hmm. Κάτι που δεν κάνει ο διπλανός σου που παριστάνει τον Αριανό. Εσένα λέει. Για Καρυπίδη, εγώ τα έχω πει πολλές φορές, φίλε μου. Για Ορφανίδη και Καρυπίδη δεν μιλάς. Για Καρυπίδη εγώ δεν έχω πει. Και στο ραδιόφωνο με το Κωστή πόσες φορές. Κατάλαβες. Και πας εκεί πέρα στην εκπομπή του μίζερου του Αντιαριανού του Ραπτόπουλου που τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα του με τις πουστιές που κάνει. Ωχ, γνωστός ο βλάκας είναι. Φίλε, ξέρουμε ότι είσαι βλάκας, αλλά επειδή βρίζεις. Και εσύ δεν είσαι Αριανός. Δεν είσαι καν Αριανός. Είναι σου περάσει. Όχι, αμαυρώνεις τους Αριανούς που υπάρχουν. Δεν έχουν σχέση με σένα και με τα μούτρα σου. Καλά, έχει την άποψή του το παιδί. Φίλε, δεν είναι Αριανός, ρε φίλε, όχι, δεν είναι Αριανός. Επειδή δεν μπορούμε να. Εγώ δεν έχω τέτοιου συνήθειου συνοπαδούς εγώ. Άκουνα τις. Φίλε Αριανέ. Αν διαφέρουμε σε κάτι από κάποιους άλλους εδώ πέρα, είναι τουλάχιστον είμαστε σκεπτόμενοι εμείς Αριανέ. Και ξέρουμε πού πατάμε. Εγώ θα του δώσω μία συμβουλή. Μπορείς να κράξεις και να σκίσεις τον οποιοδήποτε Ραπτόπουλο. Επειδή όμως υβρίζεις. Και επειδή τρώμε πρόστιμα, έχουμε φάει παλιότερα πρόστιμα, επειδή αφήναμε κάτι σαν και σένα και βρίζανε, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε δυστυχώς. Μπορείς να μας σκίζεις χωρίς να μας βρίζεις. Να λες ό,τι θέλεις, που να μην. Όχι να μην βρίζεις, να μην βρίζεις τον αέρα. Εμένα βρίζεις. Δεν με ενοχλεί. Τώρα, αν τρίζουν τα κόκκαλα του πατέρα μου, εγώ απορώ πώς ο πατέρας μου αγάπησε μια ομάδα σαν τη δική σου. Κάνω το σταυρό μου και δεν είναι Αριανός. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, βίλε. Καλημέρα, παιδιά. Ο Ορφανίδης με τον Καρυπίδη ήταν συνέδριο. Είχαν ένα βενζινάδικο στον Αγιώργη εκεί πέρα. Τι είχανε? Συνέδριο, είχαν βενζινάδικο στον Αγιώργη. Έχει πολύ ποιοτικά πρότυπα, ρε φίλε. Μπράβο. Λέγε, φίλε. Τον πήρε τον έφερε εδώ. Ναι. Έχω τον Καριωτάκη και τον Χατζηδάκη και εσύ έχει τον αυτόν. Ποιον έχει? Ποιο είναι ο Καριωτάκη? Επίπεδο δαπέδου. Του Χατζηδάκη. Έλα, ρε φίλε, πάμε. Α, τον Καριωτάκη τώρα και τον Χατζηδάκη τώρα. Πάμε σε μια πιο άνθρωπη κατάσταση. Ναι, ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ειδικά γκόστ, μπράβο, φίλε. Γιώργος Ολυμπιακός. Από πού? Από Βέρεια. Βέρεια Ολυμπιακός. Ωραία. Γιώργος, ο παδός, ναι. Ολυμπιακό από Βέρεια, ναι. Ακούμε λοιπόν την κριτική σου. Να πούμε πρώτα για το παιχνίδι. Δεν είναι μια δίκαιη νίκη και αναμενόμενη νίκη του ΠΑΟ. Αναμενόμενη γιατί? Σωστό. Με αυτά που έχουμε δει για φέτος. Και αυτό που μας πειράζει περισσότερο εμάς Ολυμπιακούς ήταν ότι ο ΠΑΟ ήταν σήμερα πολύ μέτριος, έως χάλια. Έτσι. Για πρώτη φορά βλέπουμε. Τον κύριο Μαλάτο να ασκεί κριτική στο Μαρινάκη. Τι έκανα, δεν άκουσα, παλικάρι μου. Για πρώτη φορά φέτος άσκησε κριτική στο Μαρινάκη. Εγώ του Προέδρου τα έχω πει καιρό. Από το Σεπτέμβριο φώναζα σε. Ήθελε να τα πει, αλλά δεν τα είπε. Από το Σεπτέμβριο. Τα λέει στον Πέντο, τα λέει στην ίδια τα ακούει παιδερά. Από το Σεπτέμβριο έλεγα να φέρουν, αλλά δεν φέρανε, δεν ακούνε. Τέλο πάντων, κάνε καρδιά πάνω ποτέ. Σ' ακούμε, φίλε. Όμω Τετάρτη είναι αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας Μπέντο, μόνο Μαρινάκης υπάρχει. Αυτά που ήθελα να πω μετά πρόλαβε ο προηγούμενος κύριος που είπε Μαρινάκη αν δεν πει. Και μήπως είναι λίγο. Ρωτήσω... Μισό λεπτό. Μήπως ναι. Είναι λίγο αχάριστο αυτό που λες Μαρινάκη αν δεν πει, γιατί σου πήρε 7 συνεχόμενα. Αχάριστο είναι φυσικά. Μήπως είναι αχάριστο, γιατί μια χρόνια που δεν τραβάει η ομάδα, που έχει πουλήσει παίκτες, που έχει βγάλει λεφτά. Σε βγάζει πάλι πρωταθλητή. Κάντε κριτική, να κάνει ομάδα, όχι να τον βρίσετε. Το ότι τον βρίζει, άντε μπιπ, ίσως είναι λίγο αχάριστο. Ίσως είναι λίγο αχάριστο. Γλου γλου, έλα. Ίσως είναι λίγο αχάριστο. Ναι. Δεν κάνω κριτική φέτος. Κάνω κριτική τα τελευταία 7 χρόνια με αυτό που μαζί την κριτική που έχει Μαρινάκης. Εκείνο το οποίο εγώ λέω είσαι αχάριστο. Απ' την άλλη μεριά και από την πλευρά του Ολυμπιακού, λέω αφήστε τον κόσμο να εκφραστεί. Κι α είναι.
κριτική του και κακοπροαίρετη. Ρίξατε τον Πατακό και τον Παπαδόπουλο και τον Μακαρέζο για να μπορούν σήμερα οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Να κάνουν κριτική ελεύθερα, να εκφράζονται στο ποδόσφαιρο. Και να τρώνε και από το σκουπίδονται νεκέ, βέβαια. Να πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Σε ακούμε, φίλε. Αυτό ρε παιδιά, Μαρινάκι, άντε μπιπ. Ή άλλαξε κριτική, σηκωφύγε. Σηκωφύγε. Ναι. Μα εγώ υποκρίνομαι ότι θα τον πουλήσει τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Αλλιώς δεν δικαιολογείται τέτοια ρευστοποίηση. Ρευστοποίηση μπορεί να τον πουλήσει. Τα βγάζουν στην πλάτη. Ναι. Πραπτόπουλε. Παρακαλώ. Όταν έλεγα εγώ τους κάνει τάλαρα, μου λέγε 43 ευρώ. Περίμενε τότε. 43 ευρώ. Τι είπα να πει. Λέγε φίλε. Με την Μπεσίκτας πώς το βλέπεις. Με την Μπεσίκτας. Και του χρόνου με υγεία. Πώς να το βλέπω. Επόμενη γραμμή. Δεν βλέπω. Επόμενη γραμμή. Και του χρόνου με υγεία θα το λες. Τελειώνει εδώ. Όταν εμείς κάνουμε αυτό που γράφει ζών, δεν ξέρω τι παθαίνετε. Πάμε. Ναι. Δεν θα τη βάλω, αλλά πάμε μαζί να δούμε. Φορές. Πάμε. Έτσι. Ναι. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι έκανε ο Απόλλων Καλαμαριάς. 4-1. 4-1. 4-1. Κερδίσει η Δράμα. 2-1. 2-1. Ωραία. Έχει είχα πάρει μια φορά ακόμα, δεν ξέρω αν. Θυμάστε πριν κανένα εξάμηνο. Ναι. Είμαι φιλοαπολωνιστής εγώ. Καλά, όχι απολωνιστής, όχι φιλοαπολωνιστής. Ναι, είμαι Απόλλων, όχι φίλο. Μπράβο ρε φίλε, έτσι. Ναι, ναι, απολωνιστής, απολωνάρα. Από ποια περιοχή? Αλλά είμαι από τα Σούρμενα, ξέρω εγώ. Την Καλαμαριά σου λέει. Από ποια περιοχή? Όχι, δεν είμαι από την Καλαμαριά, ρε φίλε. Απολωνιστής είμαι, σου λέω. Όχι, ο Τζόνι με ξέρει όλα. Ναι, από πού είσαι, από την Ιρεβέργη, από τη Σκύδρα είμαι. Μη σε πω καμιά κουβέντα, από τη Σκύδρα είμαι. Να ακούς λίγο, μην προτρέχεις. Από πού είσαι, ρε φίλε, αφού τα ξέρει. Κάτσε ρε μεγάλε, από πού είσαι, ρε. Από το Ριζό. Από το Ριζό είσαι, βρε, αλλά σε πήρα χαμπάρι τώρα. Μην προτρέχεις, ξέρω που βρίσκεται. Άντε λοιπόν. Άλλο αν είπε Καλαμαριά, το ήξερε. Ρε φίλε, Πόντιος είσαι. Πόντιος είναι, ο Τσίκ είναι. Πάμε. Λοιπόν, Πόντιος με Πόντιο τώρα συνονοηθείτε. Εσεί θέλετε εγχείρηση. Μεταμόρφωση εγκεφάλου και ίδια. Συνέχισε. Δεν είναι Πόντιος, είναι πουλημένος Πόντιος, άστονα. Λοβοτομή θέλουνε, λοβοτομή. Λέγε, λέγε. Τι να πω, όταν μου μιλάτε εσύ για ΠΑΟΚ, πρέπει να. Τι να πω, άστο. Δεν είσαι Πόντιος. Αν είσαι Πόντιος, θα πω Καλαμαριά. Για μένα μιλάτε με Χαϊβάνη. Πρώτα. Τι να σε μπορώ, τον αδερφό σου, άμα είμαι εγώ Πόντιος ή μη πάω. Σταμάτα. Δεν το κεφάλι. Θυμάμαι στο σχολείο, σε θυμάμαι, σταμάτα. Ήταν ο καλύτερος μαθητής. Πού να θυμάσαι, είσαι πιτσίρε, κύριε, πού να θυμάσαι. Με δύο χρόνια με βρες, σταμάτα σου λέω. Έχεις να μας πεις κάτι. Έχεις να μας πεις κάτι. Λοιπόν, κοίταξε, να σου πω κάτι, επειδή είμαι σε προλίγο για την Μπεσίκτας. Φίλε. Ναι, με πείραξε εμένα. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να μας θέλεις. Τι σε πείραξε, εμένα μιλά. Τι σε πείραξε, εμένα μιλά. Τι. Ό,τι λέει θα με την Μπεσίκτας. Αυτό δείχνει ότι είναι Αρθέλληνας. Μισό λεπτό, ρε. Πάρε Καλμαλίνη. Συγγνώμη. Εσύ είσαι φιλέλληνας. Εγώ. Ναι. Ναι, με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Άσε. Πώς έχεις κλέψει από το δημόσιο. Καλά τώρα. Τι δουλειά κάνεις. Για ομάδες δουλειά. Αγρότης. Ορθέ. Αγρότης. Άρα είσαι κλέφτης. Όχι, μην ξηγήσω. Άμα είσαι αγρότης, έχεις κλέψει. Όχι, μην το λες. Μισό λεπτό, ρε. Στις υπερχορηγίες, τι τις έκανες. Ποιο? Μπεμβέ και Βουλγάρες. Μπεμβέ και Βουλγάρες. Όχι, ρε, δεν πήρε τέτοια. Άσε, ρε, λέγε, τι είσαι. Αυτός ήταν ιδεολόγος. Μισό λεπτό, ρε. Τι κόμμα είσαι, ρε. Ήταν Πασόκ. Πέγαμε την κόμμα. Μπράβο, ξέρω, ρε. Τι κόμμα είσαι, ρε. Ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Και τι ήσουν παλιά. Πασόκ. Πασόκ. Ξέρω, ρε. Τι ψηφίζει τώρα. Μισό λεπτό, ένα. Χρυσή Αυγή. Σε μένα, ρε. Χρυσή Αυγή, ναι. Μισό λεπτό. Άρα είσαι Καριόλης. Είμαι. Είσαι Καριόλης. Αφήσει μαλακή, μαλακή. Είσαι Καριόλης, κόψτον, ε. Ήσουν Πασόκ. Σας έδινε τους αγρότες το Πασόκ και η Χούντα τα τρώγατε. Πώς γίνεται να είσαι. Βάζατε, συγγνώμη, πέτρες για ροδάκινα και παίρνετε σε επιχορηγήσεις. Αυτός η μικρός δεν τα έχει πρόλαβε. Δεν έχει τώρα να πούμε μαμαλίγκα. Δεν πρόλαβε αυτός τέτοια. Δεν έχει μαμαλίγκα. Δεν πρόλαβε τέτοια. Και έγινες Χρυσαυγίτης. Άκου τώρα. Μισό. Έγινες Χρυσαυγίτης, αλλά πας και παίρνεις τα δόντια σου στα Σκόπια και πας στο Γευγελί και παίζεις καζίνο. Άμα σε βρω και σε κάτσω κάτι μπουνιές και σε πρίξω, θα φταίω εγώ. Πάμε πολύ καλά. Πώς είναι δυνατόν να είσαι Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός. Μη. Πόντιος επειδή με είναι Ολυμπιακός, κατάλαβε. Δεν θα συνονοηθείς Πόντιο με Πόντιο. Ίσα-ίσα, δεκαετία του 80, άπειροι οπαδοί του Απόλλωνα, Καλαμαριώτες, ήταν Ολυμπιακοί. Πολύ σέρο. Ξέρεις, σου έχω πει και ονόματα, ε. Πάμε, επόμενη γραμμή.
Πρέπει να ήταν πολύ χοντροκεφαλή αυτή. Τι να ήταν, δηλαδή, Πάοκ και Καλαμαριά. Εννοείται. Έλα, ρε. Δηλαδή να βραβεύσει τον Σάβα, τον παππού αυτόν, και τον άλλο χρόνο να σε ρίξει κατηγορία και να υποστηρίζει αυτή την αντιπαθέστατη ομάδα. Αντιπαθέστατη. Ενώ εσύ την Καλαμαριά την πάθει καλά, ε. Εννοείται. Την έσωσα κατηγορία. Με το μη έτσι. Στο κοπί. Του Παντελάκη, οι γέροι παλιοί στην Καλαμαριά κάνανε στι γειτονιέ ούζο, ε. Ναι. Στο κοπί. Ναι, ναι. Πάμε κόσμο. Γιατί, να μάθεις την ιστορία. Ναι, δεν ξέρει αυτός. Πάμε βρε, να με πείτε για ιστορία. Πάμε, ιστορία πάμε. Την γράψαμε εμείς. Πούμε τώρα πάμε. Του κορακοζόη του. Εκατό χρόνων. Λέγε φίλε. Ναι. Καλημέρα παιδες. Καλημέρα φίλε. Όνομα και ομάδα. Ήταν Πασόκ. Ναι. Ακούγομαι, ακούγομαι. Ναι, 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 ναι. Βαλάντης από Άνω Τούμπα, παιδιά. Βαλάντης. Βαλάντης. Ναι, ναι, Βαλάντης. Ναι. Ο παδός. Πάω. Πάω Τούμπα, πάω Κάρα. Κάρα, με δύο πρωταθλήματα. Μόλις φτάσει 43, τι θα. Μαλάτε, συγγνώμη, άσε με να μιλήσω, μαλάτε. Μίλα, μίλα. Το βιολί του Καραγιάννης. Λέγε, φίλε, ακούμε. Παιδιά, να μιλήσω ή να μιλάω μαλάτες μόνο. Πάμε. Κωστή, μ' ακούς να μιλήσω. Ρε φίλε, τέσσερις φορές με κούρασες. Όχι, μη μιλήσει. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Δεν μπορώ, ρε, με σένα είσαι αργός. Πάμε στον επόμενο. Τέσσερις φορές με είπε να μιλήσω. Α, ο άλλος μιλάει, άλλος κάνει. Πάμε πιο γρήγορα. Δεν μπορώ με τους αργούς. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. MVP κατά με ο Τσίμιροτ. Ορίστε. MVP ο Τσίμιροτ. Ο οποίος έσβησε το φορτούνι και κράτησε ζωντανό μεσοαμυντικά τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο 25 λεπτό ειδικά. Έτσι, έτσι. Κάνει και το 60% του δεύτερου γκολ με την παλιά στον Ενρίκε. Βεβαίως. Άλλο 25 την μπάλα, ναι. Άλλο 25 βάζω στον Ενρίκε και 15 στον Μπέγιοβιτς, αν το μοιάζω. Σωστό. Βλέπεις ποδόσφαιρο πιο εμπεριστατωμένα. Ναι. Πολύ καλή επιλογή του Μπέγιοβιτς να γυρίζει στα στημένα, αφού έγινε εκμετάλλευση του ύψους του. Δεν γυρίζει σε άλλο μάτς. Ναι. Καλά, αυτό μην το κάνουμε. Αυτό εξυπακούεται. Όλοι, όλα τα φορ. Ναι, εξυπακούεται, συμφωνώ, αλλά τον έβλεπα σε άλλο μάτς. Ναι, αλλά τα φορ. Τι λέει. Το φορ όταν μαρκάρει. Σας τα μένουν όλοι γυρίζουν. Ναι. Τα περισσότερα φορ κάνουν πέναλτι. Δεν ξέρω αν μαρκάρουν. Έτσι, αλλά. Έτσι. Αυτό άλλο, δεν είπα. Άλλο αυτό, άλλο δεν είπα. Άλλο. Ο Σάχοφ κάνει όμορφο πέταγμα στον γκολ. Τίποτα άλλο δεν έκανε όμως. Μόνο αυτό έκανε. Όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει ο Σάχοφ γενικά. Γενικά μου αρέσει. Ήταν από τους χειρότερους σήμερα. Μ' αρέσει ο Σάχοφ γενικά. Εντάξει, αλλά σήμερα δεν πάτησε καλά. Όχι, εντάξει, σήμερα δεν ήταν τόσο καλό. Τα λέμε όλα. Επειδή έβαλε τον γκολ το ωραίο, δεν έχει σημασία. Ο Μαλεζάς κατάθεση ψυχής για άλλη μια φορά. Έτσι. Και θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του. Αν? Με τον τραυματισμό του. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν ξέρουμε. Οκ. Μ' άρεσε ο Ίβιτς από το 0 μέχρι το 95. Δεν έχω δει χειρότερο Ολυμπιακό ποτέ. Αλλά έχω δει πολύ καλύτερο ΠΑΟΚ. Μέτριο ήταν ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Έτσι. Πιστεύω το καλοκαίρι άμα πάρει ένα τερματοφύλακα. Οπωσδήποτε. Να παλεύει με τον Γλύκο. Ένα εξάρι να παλεύει με τον Γκάνια. Όχι, ένα τερματοφύλακα να παλεύει με τον Μπρίκιτς. Όχι, ποιος Μπρίκιτς. Άντε βρε τώρα, ποιο είναι μπάλα. Το... Πάλι Όλσεν να μην έχουμε, ρε. Κρίμα αυτό. Άντε βρε τώρα. Πάρτε ένα τερματοφύλακα ξένο. Δεν έχει έξοδο ρε παιδιά. Ακούστε ρε, ακούστε κάτι. Πάρτε ένα τερματοφύλακα ξένο που είναι καλύτερος από τον Έλληνα. Αυτό που, αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ. Τον είδαμε ρε τον Μπρίκιτς. Ναι, τον είδαμε. Πότε, πού τον είδες. Τον είδαμε. Πού τον είδες. Τον είδαμε. Δεν βλέπετε καλά τότε. Τον είδαμε. Είδατε και τον Όλσεν, αλλά δεν τον είχατε δει. Ότι είναι το παιδί αργό, ανέκρυκτο. Ναι. Έτσι. Πού τον είδες. Τα τρώει όρθιος. Ναι, ο άλλος καθιστός. Άκου, άκου. Άιντε, βρε, φόρμα τώρα. Δεν έχει. Πάρτε τερματοφύλακα. Πρώτα απ' όλα δεν έπαιξε το παιδί. Πάρτε τερματοφύλακα, ένα καλύτερο. Με σχόλια βλάκα είναι ο Ίβιτς. Να μην βάλει το σέρβο και να βάλει το σέρβο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ακόμα και την Περανέζη θα ήθελα. Δηλαδή, μισό λεπτό, δεν βλέπει ότι κάνει λάθη απανωτά ο Γλύκος. Σε ρωτάω εγώ. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο από τον άλλο. Όχι, από όχι. Εάν ήταν ο άλλο καλύτερο, δεν τον βλέπει. Εγώ τον είδαμε στη Φιωρίνα. Εγώ ακόμα και την Περανέζη θα ήθελα. Δεν έχει με τον Ρέμο, με του Nightwish είναι, αλλά πόρο έδινε με street metal. Φίλε, με το Γλύκο, ακούστε κάτι. Εσείς 100 χρόνια τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ δεν είχατε. Να τελειώσω λίγο. Άκου, να εμένα, εμένα άκου να μαθαίνει και ο Τζόρνταν και η Μπόλη. Άσερε που θα μάθω τώρα με να μάθεις, για τον Όλσεν εγώ να μάθεις, να μάθεις. 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ τερματοφύλακα λίγο. Δεν είχε. Ποτέ, ναι. Δεν είχε. Και το έναν που είχε διαχρονικό ήταν ο Φορτούλα. Και πάλι παρά τον πόη του, το γιγαντόσωμο σώμα του, όταν είχε αέρα, την έπαιρνε την μπάλα. Καλός τερματοφύλακας. Έκτοτε,
Ο ΠΑΟΚ διαχρονικά τερματοφύλακα δεν είχε. Είχε δύο-τρεις περιπτώσεις. Δεν είχε. Δεν του στήριξε. Δυστυχώς. Δεν είχε. Είχε δύο-τρεις περιπτώσεις, δεν του στήριξε. Στα 100 χρόνια. Είχε τον Φερνάντες, είχε τον άλλον τον. Πώς το λένε. Ναι, αλλά. Ο Φερνάντες πίστευα μαζί του. Ναι. Ότι μία μέρα και τον είχε δει ότι θα παίξει στη United. Το περίμενα. Ακούστε με. Απλά πλακώθηκε στα βάρη ο. Ακούστε εμένα, ρε άμπαλι, ρε. Ακούστε εμένα, ρε γαμότο. 110 κιλά πάγκο ο Φερνάντες. Έχασε ελαστικότητα. 110 κιλά πάγκο. Ξέρεις τι σημαίνει. Mm. Είσαι βλάκας στο μυαλό. Βλάκας με περικεφαλαία. Ναι, το είδα, και βλάκας και αυτός που σε γύμναζε και που δεν έβλεπε ότι φούσκωνες. Ποιος ο Φερνάντες, ρε. Όχι, δεν πέρσι κανένα το έγκλημα. Πέρσι. Άιντε, βρε, φύγετε από εδώ πέρα. Ο Φερνάντες πότε είχε πάω. Πότε είχε πάω τερματοφύλακα. Έλα τώρα, μα τώρα το γλύκο τώρα τερματοφύλακα. Τώρα δεν σου λέω τι τερματοφύλακα σου λέει. Φέραν πέρσι αυτό το πουλί το Βελίδι και σου λέω είναι πουλί. Το θυμάσαι. Πουλί. Ο Βελίδι ήταν ένα πουλί. Ναι. Διώξανε τον γίγαντα τον Δήμετρο και φέραν το πουλί. Κάναν έγκλημα εκεί πάνω. Για Όλσεν είμαι μαζί σου. Άιτε τώρα. Όλσεν. Με πείτε μαζί για μπάλα τώρα. Και το έλεγα για Όλσεν. Πρώτο βγήκε πάνω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εντάξει, ψηλό ξανθό. Δώσε το πέντε παιχνίδια, έκανε 10 λάθη. Μικρή περιοχή. Απίστευτη στήριξη. Ο Όλσεν δεν πήρε ούτε το N5 να στήριξε το γλύκο. Να χαρώ, ό,τι καλύτερο μου είπε. Άκου δω, ρε. Τερματοφύλακας που τρώει γκολ στη μικρή περιοχή 1-99 στο πούλμαν και έφυγε. Και γλύκο το ίδιο. Τελειώσαμε. Πότε έγινε αυτό. Και γλύκο, στο καφταζόγλι. Εσύ τον πάτησε το πόδι και φαουλάρα είναι. Έλα, πάμε στον επόμενο. Πάμε στον κόσμο. Έλα. Έλα. Καλημέρα, Κωστή. Είμαι ο Βαλάντης. Έβαλα Δευτέρα. Συγγνώμη για πριν. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια στο Σέρβο Τεχνικό. Η ομάδα έδειξε στο πρώτο 20 λεπτό πίσω ότι είχε ένα πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά. Αυτά ήταν μέχρι το πρώτο 20 λεπτό. Ήτανε φοβισμένοι, το καταλάβανε όλοι αυτό, το είδαν όλοι αυτό. Συνέχισε να προσπαθεί. Μην το ξαναλέζε, φίλε. Πας και το ουσιαστικό. Ήθελα να πω για το γλύκο, συνοπτικά, θα ήθελα να δω και τον Μπρίκιτς να πάρει την ευκαιρία του. Έτσι. Θα συμφωνήσω με τον Τζόρνταν, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τζόρνταν, συγγνώμη. Πέντε μάτς όμως, όχι ένα. Γιατί να μην δεν το δούμε. Ναι, πέντε παιχνίδια όμως, όχι ένα. Δεν το βλέπεις ρε φίλε, ότι αν τον αφήσεις τον Μπρίκιτς όρθιο. Ρε, εγώ στηρίζω Παναγιώτη Γλύκο. Άντε πάρ τον Μπρίκιτς. Ρε, πιο γλύκο ρε, δεν έχεις θερματοφύλακα μεγάλο. Πάρ τον Μπρίκιτς όρθιο. Και πες του δέσε τα κορδόνια. Έπαιρνε σιτάν, έπαιρνε σιτάν. Τα παλιά, τα παλιά. Μαλακίς τώρα. Ήθελα και να πω... Πες τον Μπρίκιτς. Αυτό για την ομάδα, την καρτίρα στο μεγάλο λαό. Κόψτον. Πάρτε τότε τον τερματοφύλακα τον Μπρίκιτς όρθιο. Και πες Μπρίκιτς, σκύψε χωρίς να λυγίσεις τα γόνατά σου και δέσε τα κορδόνια σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνω μια ερώτηση. Δώσ' του ένα καντέκ του 80. Που δεν έχει καθρέφτες. Καθρέφτη δεξιά. Και πες του, πάρκαρε το αμάξι. Δεν πρόκειται να το παρκάρει γιατί θα πρέπει να γυρίσει τον αυχένα δεξιά τόσο. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Ποιος Μπρίκιτς. Αυτοί εδώ είναι ανέκρηκτοι. Είναι τερματοφύλακες ψηλοί. Δεν μπορούν να σκύψουν, δεν έχουν έκρηξη. Δεν έχουν αντίληψη. Και άμα ήταν καλός, δεν είναι βλάκας. Κάνει μια μεγάλη εμφάνιση μέσα στη Φιωρεντίνα. Δεν είναι βλάκας. Και στο επόμενο παιχνίδι είναι στον πάγκο πάλι. Δεν είναι βλάκας ο Ίβιτς. Εκολλήματα. Ναι, δεν είναι βλάκας ο Ίβιτς. Εκολλήματα. Εκολλήματα. Το ίδιο έκανε και με τον Περέιρα. Εκολλήματα. Βέβαια. Εκολλήματα. Πάμε. Εκολλήματα. Και εσύ έχεις κολλήματα. Και εσύ έχεις κολλήματα. Πάμε. Μάθαμε τώρα. Έχουν αυτό ένα κομπλεξικό εκεί με τους θερματοφύλακες. Βρίζουν τους θερματοφύλακες. Τον ίδιο σβέρκο με τον Καρντόσο. Το Μελίσσα σε σπάρει τον έχετε δώσει δανεικό. Φέρτε πίσω το Μελίσσα. Τερματάρα θα γίνει. Πέναλτι είναι. Πέναλτι είναι. Το είδα κι εγώ. Μην αγχωλαγωγούμε. Επόμενη γραμμή. Πέναλτι δεν σου δίνει. Στο δεύτερο λεπτό. Δεν πειράζει τώρα. Δεν πειράζει. Αφού είναι υπέρ του ΠΑΟΚ είναι καθαρό. Μην τον παρεξηγεί το Μελάντο, δεν ξέρει μπάλα, ρε παιδιά. Άμα ήξερε τότε θα τον παρεξηγεί. Έστειλε ο άλλος προηγουμένος στο σουτ το σιρτό του Σισοκό στο τρίτο λεπτό. Ο Τσέλιγκα. Όχι, ο Αμερικάνος από την Κεφαλονιά. Ο Τσέλιγκα. Εγώ είμαι κεφαλονί της Ξύπρου. Για το πέναλτι μιλάμε. Για το φλάχο. Δεν είμαι βλάχο. Δεν ήταν κανένα πέναλτι. Δεν συμπαθώ του Κόσφορου. Πεναλτάρα ήταν εκείνο. Επόμενη γραμμή. Σταμάτα ρε. Αυτούς συμπαθείς εσύ που τους μοιάζει. Πάμε. Άμα σας δώσουν, πάμε, φίλε, άμα σας δώσουν 5.000 το μήνα εταιρεία τουρκική, θα τι πες θα τους κάνετε. Φυσικά. Και εσύ. Εγώ όχι. Ναι, ναι.
Όχι. Άστα. Όχι. Άσε ρε πατριώτη. Δεν πουλιέμαι εγώ, Χρυσέ μου. Δεν πουλιέμαι εγώ. Κάνεις λάθος. Άντε. Άμα εσύ δεν πουλιέμαι εγώ. Εγώ δεν πουλιέμαι. Άσε βρε χουβαρντά. Ένα πατσάδε μας κέρασε στις προάλλες. Γιατί να σε κέρασω. Έρχομαι στην εκπομπή τζάμπα. Στην ανεβάζω. Μηνύματα και δεν παίρνω. Πώς το χαρακτήρισες. Πώς το χαρακτήρισες προηγουμένως. Τζάμπα. Μηδενιστή. Αν όμως είπες κομμουνιστή. Στρατόπουλε. Έλα φίλε. Όπα. Λοιπόν. Τώρα ο Τζόρνταν λέει για το Μπρίκιτς να πούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα ή όχι. Ότι καλημέρα. Καλημέρα, πάω και σαν αδερφέ. Όχι, Παναθηναϊκός. Ωραία. Δεν έχει ζυγιδιά. Όνομα θέλεις, όνομα. Γιώργος. Γεια σου Αθλαμά, είσαι μεγάλος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το Μπρίκιτς το μόνο που μπορώ να πω, Ραπτόπουλε, με σένα θέλω να μιλήσω, το γκολ στη Λεωφόρο το έφαγε όρθιος. Ναι. Καλά, αυτό... Ενώ ο Γλύκος θα τρώει καθιστός. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Καταρχήν ήταν μπροστά του διαιτητή, δεν είχε πεδίο, ρε φίλε. Είσαι άδικος. Ο Τζόρνταν, επειδή αργεί και αυτός, άκουε εμένα. Ακούστε εμένα, ρε. Άκουε εμένα. Μάθε να ακούς ηλίθιο. Και εσύ και εσύ. Ο Τζόρνταν κάνει τον Τζαβέλα 500.000 ευρώ. Τον έκανε. Ναι, και μετά παίρνει χαμπάρι ο αργόστροφος ο Σαββίδης. Ότι κάνει κακό στα αποδυτήρια. Μετά κάνουν το Γλύκο συμβόλαιο μεγάλο τετραετές και μετά παίρνει χαμπάρι δεν κάνει ο Γλύκος. Μιλάμε για τούβλα. Όχι, μετά παίρνει χαμπάρι το καλοκαίρι τον μιλάμε για βόδια. 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 Αυτό που λέει να τα βάλεις μυαλό. Μπορείς να τα βάλεις. Μίλα. Μπορείς να τα βάλεις μυαλό αυτά τα τούβλα. Πού να τα βάλεις μυαλό, ρε. Τούβλο είσαι και φαίνεσαι να μεγάλο. Να τα βάλεις μυαλό αυτά τα τούβλα. Και πρέπει να είσαι και γυαλό τούβλο εσύ. Εγώ είμαι γυαλό τούβλο. Ναι. Γυαλό τούβλο. Γραμμινός κεφάλας είσαι ρε μαλάκα. Εκλεγωτροκεφάλος είσαι. Σε κάνει ένα αναβαθμισμένο είδος τούβλο. Ναι. Είσαι γυαλό τούβλο. Σε τιμά. Είσαι γυαλό τούβλο γιατί εκεί τον κόλ που τρώει ο Μπρίκης μέσα στο Παναθηναϊκό είναι μπροστά του διαιτητής ρε Χαϊβάνη, αλλά πού να τον δεις εκεί πέρα. Είναι ο διαιτητής μπροστά και τρέμε. Ναι, φυσικά δεν έχει πεδίο. Δες εκεί τον κόλ και μετά ρε φίλε. Ο Γλύκος στείνει τείχος μπροστά στην εστία και το τείχος στείνει ακριβώς στη μέση ρε φίλε. Τζόρνταν. Και αυτός κάθεται στο μοκάρι ρε φίλε. Θα είσαι καλά ρε παιδιά τώρα. Θα μιλήσετε για τέρμα τώρα εσείς τώρα. Και τους λέει κιόλας μην πηδάτε. Τους λέει κιόλας μην πηδάτε. Άκου εδώ. Α, με μιλήσετε για μπάλα εσείς τώρα. Μιλάει για μπάλα. Ναι. Αντί να πούν το Σαββίδι, μην του κάνει συμβόλαιο. Άλλο αυτό ρε φίλε. Ναι. Άλλο αυτό. Μιλάμε για Χαϊβάνια. Ρε εσύ, ναι. Κάνει μια εμφάνιση ο Μπρίκης μέσα στη Φιωρεντίνα ναι. Και το παιδί κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Ναι. Παίρνει και την πρόκληση ο Μπάκου. Ναι. Δεν δικαιούνται 4-5 συμμετοχές ναι. Βασικός. Ρωτάω εγώ. Όχι. Δεν όχι. Μιλάω με σένα. Ρε. Όχι. 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 Δεν είστε τίμοι, δεν είστε δίκοι. Είναι αργός. Δεν το πήρε ο Ανσαρίφα. Είναι αργός, δεν έχει κινήσεις, δεν είναι κριτικό. Η Φιωρεντίνα ήταν γρήγορο. Άιντε, λέγε φίλε. Καλημέρα παιδιά, Γιάννη Καποσικέ. Πήρα να πω δύο λόγια. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Συγχαρητήρια στο λαό, στο μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ. Ποιο λαό, μωρέ! Μόλις έπαιξε ο Ολυμπιακός 27 που γαμάρα είχατε. Αφήστε το Ανσαριφάρ. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Είμαστε ο καλύτερος λαός. Σιγά το λαό είναι ο καλύτερος λαός. Μην τα λες, τα γελάει ο κόσμος τώρα, μην τα λες. Η καλύτερη κερκίνα την έχει η ΑΕΚ. Είναι εξίσου κύριος. Δυο ερωτήσεις πήρα να κάνω. Λαός και ο λαός και ο λαός. Το ένα είναι πολιτικό, περιέχει πολιτικό περιεχόμενο. Να ακούσουμε. Το ένα είναι ότι γιατί ο κύριος Μαλάτος από τη στιγμή που λέει 43 πρωταθλήματα και πόσα δεν ξέρω τόσα εγώ να ασχολούμαι τόσα. Με Ολυμπιακό. Ορίστε. Κάθεται και κλαίει και λέει για offside από τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Ρε, ποιος κλαίει ρε, εγώ είμαι χορτάτος. Και είναι σαν αποκίνηση όπως λέτε του Πρέκα να δύο πούμε. Δύο πρωταθλήματα. Πονάει πεινάς. Και του φταίει ο Βοράς. Πονάει και του φταίει ο Βοράς. Πονάς και σου φταίει ο Νότος. Μάθες πόσες φορές έχω κάνει. Σαν τη χείρα κλαίνε με τον Κυρσάβα. Και ξαναπέσαι τα offside τώρα που δίνανε. Έξε 80 ετών τέτοιο θάλερο ρε. Μόνο λόγια είσαστε ρε. Λέτε σαν τις χείρες, άιντε, κλάψτε τώρα. Λόγια. Συγγνώμη και... Λόγια. Το πρωτάθλημα θα το πάρω, δεν υπάρχει θέμα. Ίδια νοοτροπία έχει με το Σάβα, ίδια είναι αυτή. Πάνε κύριε, πάνε θα κύριε, μου κάνει την Ελένη Ζαβυρίου. Ξαναπάρε, σε 1,5 μήνα σε περιμένω. Για λίγο ψωμί.
Τι έκανε. Μαλάτε, πονάς και φταίει ο Βοράς. Τι να κάτω να πω τώρα. Πονάς και φταίει ο Ολυμπιακός. Πονάτε, πονάτε ρε μουνάρες. Βλάκα. Της μ. Μη. Δεν είπα, δεν είπα. Της μ. Μη. Δεν αντέχετε, ρε, δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε. Δεν μπορείτε, δεν αντέχετε. Τι δεν αντέχουμε. Τη χασούρα δεν την αντέχετε. Ναι. Μα είστε πολύ λίγοι. Δεν την αντέχετε. Λίγος είσαι με τα δύο πρωταθλήματα. Λίγοι είστε, λίγοι είστε. Κακομοίρι δύο. Από λίγοι μέχρι τίποτα είστε στο λάθος έτσι. Δύο. Έπρεπε να βγει και να πει σε δήλωση συγχαρητήρια. Ήμασταν περίγελοι σήμερα. Έδωσα. Να σε δώσει ο κόσμος συγχαρητήρια. Έδωσα. Εσύ στο Καραϊσκάκι που χάσες τι έκανε. Μισό λεπτό λίγο. Ακόμα λες. Τον Ενρίκε πώς τον βλέπεις. Ο Ενρίκε είναι γρήγορος. Σαρλατάνος. Ξέρει πολύ μπαλά. Καλύτερη μπαλά από τον Ροντρίγκες. Δεν έχει την έκρηξη του Ροντρίγκες. Σερσερίζει είναι λίγο. Όχι. Πολύ, πολύ. Και από την Γαλλία έρχεται στην Ελλάδα. Πολύ. Γιατί απαγορεύεται. Φίλε, έχω δουλειά. Δηλαδή να συγκρίνω τώρα τη Ρεν με τον Πάοκ, ας πούμε. Εννοείται ότι ήρθε στον Πάοκ, στη μεγαλύτερη ομάδα. Λοιπόν, δεν είναι Ροντρίγκες στην έκρηξη, αλλά ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα από τον Ροντρίγκες. Και το βλέπεις λίγο στην Ελλάδα. Και ήρθε στην Ελλάδα. Ναι, το βλέπεις λίγο. Στον Πάοκ ήρθε. Λίγο απίθαρχο. Στο χωριό στην Ελλάδα. Λίγο μπερδεμένο δεν το βλέπεις. Ο Πάοκ έχει ένα δεφορμάρισμα παρατεταμένο εδώ και 20 μέρες. Άσε τον Πάοκ, δεν πειράζει αυτό. Τον Ενρίκε, το βλέπεις λίγο μπερδεμένο. Όχι. 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 Δηλαδή... Τον είχα μπροστά μου σήμερα εκεί στην 7 ήμουνα. Δεν με νοιάζει. Άρα σε κάνα τελικό κυπέλλου σου πάρει κόκκινη σαν το δικό σου. Εντάξει, αυτό είναι πειθαρχικό. Το βλέπω λίγο μπερδεμένο. Όχι. Εντάξει, μην το πας εκεί. Όχι. Καλά. Αλλαγή στη Ρεν έπαιζε αυτό. Ναι, αλλαγή. Πάμε. Ναι. Yes. Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε. Κώστα Σάικ από Ηράκλειο. Έτσι είναι, φίλε, μπράβο. Ο Κώστας είμαι από εκεί, ΑΕΚ. Πάμε. Λοιπόν, σαν προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ΑΕΚΔΙΣ που είμαι, αυτό που κρατάω από το σημερινό παιχνίδι στην Τούμπα είναι δύο πράγματα. Πρώτον, τη σεντερφοράκλα που βρήκε ο ΠΑΟΚ, τον Μπριγιόβιτς, που έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα. 7 γκολ σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα 7 έχει βάλει. Ναι. Νομίζω ότι πολύ, πολύ καλό, θα το δούμε και του χρόνου με προετοιμασία. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε 2 γκολ στον Ολυμπιακό και δεν έφαγε κανένα χωρίς να πιάσει ψηλή απόδοση. Θα σου πω κάτι, μου επιτρέπεις. Ναι, βέβαια. Στο γήπεδο ήμουνα. 10 λεπτά έπαιξε λίγο μπάλα ο ΠΑΟΚ. Στο διάστημα στα 8 λεπτά που έβαλε τα γκολ. Δεν πήρατε χαμπάρι και οι δύο ότι όλη η δουλειά έγινε από την άμυνα. Ναι, σεβάστε και τους χώρους και τον αντίπαλο. Αυτό. Εσύ δεν πήγε χαμπάρι αυτό το στυλ. Την ανικανότητα του Ανσάρι Φαρ. Άστο ρε τώρα την άστο, πού σα το άμα το βάζε θα κλαίγανε. Άμα και ο Τόβας ο Τζαλμά θα κλαίγανε. Άμα και εσύ δεν πήγε. Α, έτσι λέγανε κι αυτοί. Άμα δεν έκανε ο Γλίκας το λάθος δεν θα έκανε ο Ανσάρι Φαρ τον κόλπο. Ναι. Μαλάτο επειδή σε συμπαθώ και σε εκτιμάω. Μας λες δεν μας κάνει ο Καλντόζο, δεν μας κάνει ο Ντέγιτρο και ο Ανσάρι Φαρ δεν μας κάνει. Εγώ είμαι παντοκράτορα στην Ελλάδα σε όλα τα σπορ. Αλλά ψευδοκράτορας είναι. Δηλαδή, μου αποδυναμώνεται η ομάδα. Ποιος και τρώμε δύο γκολ, ένα φωτοτυπία και ένα offside κατά τη γνώμη. Ποιος σου δεν την αποδυναμώνει. Ο πρόεδρος ο Μαρινάκης και ο προπονητής δεν ανθίσταται. Όνομα και επίθετο, εκεί σ' ακούνε. Ναι, ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος. Ναι. Κωστή και για λεφτά, να κλείσω εγώ. Τα λεφτά. Πολύ καλός ο Κάτσης. Δεν κάνανε καλό γιατί να χάνεις και από τον Πανιόνιο με γκολ στην κόντρα. Κατάλαβες. Κωστή. Έλα. Ευχαριστώ για να κλείσω κιόλας, μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Λέγε. Αύριο έχει αρκετά καλό παιχνίδι Πανιόνιος ΑΕΚ. Πώς το βλέπεις, μια άποψη διπλό. Έτσι, ένα λεπτό. Ξέρεις γιατί. Θα χάσει ο Πανιόνιος. Γιατί δημιουργούν στον Πανιόνιο προσδοκίες που δεν μπορούν να τις τραβήξουν στην πλάτη τους. Διπλάρα. Αγωνιστικά μπορεί να τον πάρει ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή τους έχουν πιέσει έστω και για πλάκα. Να πάρουν την ΑΕΚ όπως και δίποτε. Sold out κάνανε. 3-0 θα χάσει αύριο ο Πανιόνιος. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Όταν δημιουργείς σε μια ομάδα που πάει έτσι στο πουθενά προσδοκία, την καθάρισες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μπορεί να την πάρει όμως. Έλα. Άγνοια κινδύνου έχει ο Πανιόνιος. Λέγε αυτό. Ναι. Κουλου. Κάτσε γαλοπούλα κάνε. Γαλοπούλα. Βρες καμιά γυναίκα να τον χώσεις. Μπράβο. Να, σου να πληρώσω κιόλας εγώ. Σε δώσουμε κανένα εικοσάρικο. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε ρε πουλάκι. Χαϊβάνι. Δεν ξέρω και τα τιμολόγια. Πάμε, δεν τα ξέρεις.
Όχι, γιατί δεν έχω πάει, έβρισκα γκόμενες μόνος. Μπράβο! Είδες. Καλά, τρούμπα τέτοια καταγή δεν πήγες. Όχι, ρε μαγκά, δεν σου μοιάζω. Δεν σου μοιάζω, αγόρι μου. Καλά, γεννημένο παιδί της τρούμπα είσαι και εσύ, ρε φίλε. Για την τρούμπα είπαμε λίγο και το μυαλό λίγο να δουλεύει, έτσι. Ποιες δουλεύανε και κυρίως. Ποιες δουλεύανε, όνομα, πες εδώ. Κυρίως. Πες όνομα. Λοιπόν, ως συνήθως από άλλες πόλεις. Λοιπόν, πες όνομα, όνομα. Για το μήνυμα και πάμε στον κόσμο. Η κερκίδα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό δεν έχει καμία σχέση με την κερκίδα του ΠΑΟΚ σήμερα στην Τούμπα. Που η κερκίδα στο πρώτο 20 λεπτό έπρεπε να δονεί και να πηγαίνει να δώσει στον παίκτη του ΠΑΟΚ δύναμη, παρά ταύτα ο παίκτης του ΠΑΟΚ δύναμη δεν έπαιρνε από την κερκίδα. Η ΑΕΚ όταν κόλωσε σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό είχε διαφορετική οντότητα. Διαφωνώ. Δεν είναι κερκίδα. Δεν είναι κερκίδα. Σαν και μόνο οι τέσσερα. Δεν είναι κερκίδα αυτή στην Τούμπα. Δεν είναι η Τούμπα αυτή που ξέραμε. Διαφωνώ. Διαφώνα. Εγώ βλέπω σήμερα την ομάδα την έσπρωξε ο κόσμος. Θα σου πω τώρα. Από το 50 και μετά ο κόσμος την έσπρωξε. Θα σου πω τώρα. Λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, στον Λίμπερο 107,4. Γιατί πολλοί από την Αθήνα δεν ξέρετε και πού κάνω και με τι ασχολούμαι, α πούμε. Με Τρομπατζόγλου και Τσαλτίδη. United, ναι, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Ήταν αυτοκτονικό αυτό χθες. Αυτοκτονικό ήταν αυτό, τέλος πάντων. Αναλώθηκε ο Σουηδός τώρα με τον Μίνγκς. Να κάνει τσαμπουκάλες με τον Μίνγκς. Όπως ο Ρωμαός σήμερα. Δεν γκρινιάζω εγώ για το διαιτητή, φίλε. Εγώ είπα στον πειθαρχικό είχε πρόβλημα. Πάμε στο φίλο. Λάθος. Θεή, ρε φίλε. Πάμε. Άμα είχε άντερα ο Κίνας, σας έβγαζε καμιά κάρτα. Δεν είχε άντερα. Ελλάδα, το Άζα και το Μέγα. Έξι παίχτες έπρεπε να. Δικό του παιδί είναι. 4-0 στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Στον Πειραιά πέρσι. Ναι. Από Έλληνο Κίζας. Άδικα τους κερδίσαμε. Από Έλληνο Κίζας, ας το ξέρω. Λέγε φίλε. Άδικα, άδικα. Έλα αυτό που λέ. Κόψ' τώρα. Πάμε διάλειμμα. Αυτά τα γάμπουλε. Ενδομένως. Γάμπουλε. Γνωστός ήταν. Στη μανούλα σου και στον πατέρα σου τα γάμπουλε. Αυτό που πήρουν οι παουτίδες και με ένα στραβό στόμα δεν μου κάνεις. Φίλε, ούτε να ακούω για YouTube. Πάμε διάλειμμα. Ούτε να ακούω για Βασίλη, μιας και μιλάς για νόμους, ξέρεις τι με είπε ένας μεγάλο δικηγόρος. Οι νόμοι λέει βγαίνουν για τους φτωχούς και τα παράθυρα για τους πλουσίους. Κατάλαβες. Οπότε η περίπτωση σου σαν Άρης είναι. Δεν μπορώ τους γιουτώ, έχει παράθυρα. Ποιος είναι ισχυρός τώρα, η Λαμία ή εσύ. Το δούμε στην πράξη. Τα τι λεφτά, να δούμε. Ποιος τα λεφτά, ποιος έχει λεφτά. Λεφτά. Το παράθυρο στο νόμο είναι για αυτό που έχει τα λεφτά. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, ανοίξει το παράθυρο, πάει στο νόμο και από πίσω κλείσει και τον παντζόρι του παράθυρου. Στα δικαστήρια και δεν ανέβω κιόλα, τότε είναι πολύ λίγο ο Καρυπίδης. Είναι πολύ λίγο. Τρεις τελευταίες για σήμερα, καλημέρα. Τρεις. Go. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Όσα έπρεπε να φάει ο Ολυμπιακός σήμερα. Πάμε. Όνομα κάτι και ομάδα. Στο Μαλάτο θέλω να πω. Ορίστε. Ομάδα. Χωρίς αλλιοπούτσα. Επόμενη γραμμή. Φίλε. Μην τον πειράζεις τώρα, εντάξει. Φίλε, κοίταξε. Τι να με πειράξει ο Καραγκιόζης, αφού δεν έχεις επιχειρήματα, βρίζεις ρε βλάκα. Σωστό, σωστό. Σωστό. Και εσύ βρίζεις τώρα, εντάξει. Κατάλαβε 43 πρωταθλήματα και λέτε σας ηρωνεύομαι. Μα 43 είναι οι αριθμοί, είναι απόλυτοι. Και εσείς έχετε 2. Άσχετα άμα είναι τα περισσότερα, άμα είναι. Άσχετα, α, γιατί πράγμα. Για τα άλλα 38 που έχουν πάρει οι άλλες ομάδες, τι είναι. Κλεμμένα είναι και αυτά. Επόμενη λοιπόν, γραμμή. Να σταματήσει η πλάκα. Έλα, γιατί να σταματήσει η πλάκα. Ας, ωραία είναι η πλάκα. Εντάξει Τάγι, τώρα, ναι, άλλο, άλλο. Έλα. Κάνε την απόκρουση για μένα τη χρονιά στην Ευρώπη. Φέτος, μέχρι στιγμής. Το είδες, ε. Εγώ είμαι. Ναι, παλικάρι πάνω. Όνομα και ομάδα. Σάκης Ολυμπιακός. Σάκης Οπαδός Ολυμπιακού. Από Θεσσαλονίκη. Όχι, Καμίνια. Καμίνια. Καλησπέρα. Έχετε εκεί πέρα πάνω να πούμε τέτοιες με 20 ευρώ και έτσι. Ορίστε. Έχετε ιερόβλους με 20 ευρώ και τέτοια. Πού λέει ο λόγος μου. Έχω να πάω, φίλε, εγώ 25 χρόνια. Όχι, 30. Γιατί εγώ όταν ανέβηκα η γυναίκα του Ραπτόπουλου με πήρε 50. Oh. Σιγάρε, κουμπάρδα κι εσύ. Κοπρίτες. Εγώ, φίλε μου, δεν ξέρω τα τιμολόγια. Τις προάλλες βγήκε ένας ακροατής και με έβρισε και του είπα στις 4 και 4 έλα έξω από το Μετρόπολης να μου τα πεις κατηδίαν στο ένα μέτρο. Αυτός ήταν από τον Πειραιά, από τα Καμίνια. Ακού να δεις, όχι, όχι, όχι. Λέω λοιπόν ότι επειδή είστε άντρες που δεν μπορείτε να έρθετε στο ένα μέτρο, βγαίνετε λοιπόν και βρίζετε πίσω από ένα μικρόφωνο. Εγώ, αν ήμουν μπαμπάς σας, δεν θα κέρναγα στο καφενείο όταν γεννηθήκατε. Ούτε θα δίνει και 5 χιλιάρο. Ούτε 5 χιλιάρο. Εάν έχετε άντερα,
θέλω να έρθει ένας από εσάς στο ένα μέτρο. Εσύ και θα δούμε ποιος από τους δύο θα μείνει όρθιος. Ο μπαμπάς του λες όταν τον έκανε, λες να ήξερε ότι θα βγει έτσι. Θα τον είδε εκεί πέρα πώς στραβοχημένος θα βγήκε. Πώς θα βγήκε. Πώς θα βγήκε. Είναι δυνατόν να πιστεύει. Λοιπόν, φίλε, την επόμενη φορά που θα με ξαναβρήσεις, εγώ δεν θα σε βρίσω γιατί πιθανολογώ ότι σε βάζουν επειδή είμαι οξύθυμος να βρίσω και να πάρουμε κανένα πρόστιμο. Σου να λέω, μας λοιπόν, λείπει. Ξανά, τώρα μιλάω σωστά. Σου λέω λοιπόν καλά. Αν μπορείς να μου το πεις αυτά που μου λες στο ένα μέτρο και θα δούμε ποιος από τους δύο θα μείνει όρθιος και ποιος θα είναι ξαπλωτός. Ξέρεις που θα με βρεις, έλα μόνος σου. Να του κάνω πρώτα. Σου δίνω κάποια δευτερόλεπτα να μείνεις όρθιος. Μια κάρτα νοσηλείας. Ας τον αρέ, πάμε παρακάτω. Γιατί ο άντρας φαίνεται στο ένα μέτρο. Όχι από μακριά. Μακριά, κάνω κι εγώ το μάγκα. Κοντά, στο ένα μέτρο. Μπαμ, 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 μπαμ. Τα δυο μας, έτσι να γουστάρουμε. Πού τα είδες τα ανύπαρτα offside εσύ βρε. Τα αντριλίκια σας. Πού τα είδες. Τα αντριλίκια σας είναι να πάτε 8 που να βρείτε κανένα φουγκαρά. Σταμάτα λίγο ρε. Μα δεν 8 να βρείτε κανένα φουγκαρά. Ναι, ένας Βαγγέλη. Με έναν δεν πας. Βαγγέλης από 8ball ρε. Τώρα να σε πάει. Κοταλιράτη, ας σου πει ο Κώστας. Να σου πω κάτι. Γιατί κάνεις αυτό το βρωμό 8ball. Δεν το γουστάρω το 8ball. Γιατί το κάνεις διαφήμιση. Γιατί σου έκανε Βαγγέλης. Δεν το γουστάρω. Δεν μ' αρέσει. Σαν μαγαζί δεν μ' αρέσει. Πάμε, προτελευταίο. Δεν γουστάρω το 8ball, φίλε, δεν πάω. Κακέρα, φίλε. Δεν γουστάρω. Τι να κάνω διαφήμιση στο 8ball τζάμπα. Αβάντη. Η μισή ακροατά στα μηνύματα πέρα που είδε είναι θαμώνε στο 8ball. Δεν νοιάζει είναι πως την πουλά θαμώνε, μπορεί και στα μπουρδέλα θαμώνε. Δηλαδή τα πάνε και να κάνουμε τα μπουρδέλα διαφήμιση τζάμπα. Δεν μ' αρέσει καθόλου το 8ball. Και μια κυρία πρόεδρο σε ομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή και προτελευταία στο 8ball. Πάμε. Συγκρίνησε ένα φίλε, συρτώσει ότι μπάλα πάει μέσα. Πάμε. Και το άλλο είναι πάνω στη γραμμή. Τελείωνε. Έλα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Έλα. Ολυμπιακός από Πειραιά είμαι. Κλείσε την τηλεόραση για μικροφωνίζει. Ναι. Λοιπόν, μ' ακούς τώρα. Κόψ' τον μαλάκας είναι. Επόμενος. Κόψ' τον. Από Πειραιά πώς έχει. Άστα, πάμε επόμενη. Τότε πιάνε εκεί πέρα γύρω πάνω. Πάμε. Από Πειραιά και έχει την πάμε. Έλα Νίκο. Ορίστε. Τι Νίκο λέει. Νίκος. Λάθος πείρωμα. Εγώ δεν έχω κόμπλεξ ρε Χάζε. Εσύ έχεις ο ΠΑΟΚ με τα δύο πρωταθλήματα. Δεν το κατάλαβα. Αμάρι μαλάτε, σε έβαλε δύο γκολ χωρίς να παίξει μπάλα. Κόλλησες τα δύο πρωταθλήματα. Ε, τόσα έχει. Ε, πες το Μαρινάκι που σε έκανε ρόμπα τώρα. Εκεί είναι κότα, δεν μπορεί να μιλήσει. Τα πάμε αυτά ρε. Κότα είναι ο Ιορδάνης. Εγώ τα είπα, ότι με τα λεφτά του δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Πρέπει να έχουμε παίχτες. Τα πάμε. Τα πάμε. Λέγε φίλε. Πάμε. Ναι. Έλα. Ακούτε. Ακούμε, ναι. Έλα, γεια σας. Εδώ, μελέτη σήμερα. Τι κάνετε. Κουμαρτζόσκυλο. Μετά από τα κλαρίνα βγαίνετε ένας όλοι βλέπω. Σας αρέσει. Φιλάκια, Τζόρνταν. Έλα ρε μαλάτε, εγώ σε σένα θέλω να μιλήσω μόνο, κανέναν άλλο. Θα τα πούμε όλοι. Σαν τους κομίτες εμφανίζεστε. Μιλάει για κλαρίνα ο διδάξας ο Καρπαζοής Πράκτορας. Πώς δεν λέτε. Απ' την Ξάνθη Φάπα. Φάπα. Μελάτο το λένε. Μελάτο, Γιάννη σε λένε. Γιάννη με. Τώρα το μελάτος είναι, αλλά του είπα να μου φέρει την πεθερά του να δει αν είμαι μελάτος. Μου θέλει και τσουτσού, δεν θέλει γαριδάκι. Άκου τώρα τι γίνεται. Ναι, θα δει το γαριδάκι τη 10. Φέτος το πρωτάθλημα θα είναι ημίγλυκο. Του χρόνου όμως θα είναι σερμπέτι. Έτσι πες τους. Σερμπέτι του χρόνου. Και ο Ίβιτς το Νοέμβρη, γράψτε από τώρα, δεν ξέρω τώρα αν κάνει τις πατάτες τώρα, δηλαδή σε αυτούς τους αγώνες και στο κύπελο τη φάει και φύγει. Το Νοέμβρη, 11 Νοεμβρίου έχει φύγει. Γράψτε το από τώρα. 11. Γιατί Τζόρνταν θα είσαι 7 πόντους πίσω τότε. Ο Μαρινάκης θα φύγει, δεν μας είπες. Είσαι ο πρωταθλητής του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου. Έχω βαρεθεί τόσα χρόνια. Μαλάντο, πίσω έχω μια κόκκινη. Έχω μια κόκκινη μπλούζα, είχα γράψει 42, νομίζω, δεν θυμάμαι, ήταν τότε, το 42, πίσω στα... Θα πάρω με το 44 και... Γράψε και γράψε 44 για του χρόνου, αδελφέ. Και γράψε και χρόνια. Πήρατε, δεν με 45, 46, ναι, το σήμερα πόσα πήρατε. Τώρα. Και κάτι άλλο, αυτό το site που λέει, και το ξαναπεί, δεν υπάρχει, να ξέρεις. Ορίστε. Το site δεν υπάρχει, είναι κανονικό το γκολ, εντάξει, απλά... Όχι, άσο να το λέει ρε φίλε. Όχι, είναι μαλακία, δεν χρειάζεται να το λέει, εντάξει, δεν είναι λάθος, τέλος. Δεν το ξαναπεί, τελείωσε. Εγώ λάθος. Δεν τον παρεξηγώ γιατί δεν ξέρει μπάλα. Εσύ όμως να βλέπεις και τα χεράκια.
ψάχνετε για MVP. Θα σα πω εγώ ποιο είναι ο MVP. Ναι. Ο Ρώσο, τι είναι εκείνο, Λευκό Ρώσο, Ταϊλανδό, Ουκρανό. Δύο χεράκια έκανε μέσα στην περιοχή. Δύο, όχι ένα. Και το πρώτο, τέλο πάντων, εμεί έτσι θέλουμε να είναι η διαιτησία και άμα μπορεί και χειρότερη. Γι' αυτό σα λέω του χρόνου θα είναι Σερμπέτη. Ακόμα 60-40 υπέρ σα είναι. Άμα πάει 50-50. Σερμπέτη το πρωτάθλημα του χρόνου, Σερμπέτη, Σερμπέτη. Σερμπέτη, Τζόρταν. Γελάει ο κόσμος, δεν βλέπεστε. Γελάει ο κόσμος. Ναι, με 43 πρωταθλήματα, ενώ αυτή με τα δύο. Να μιλήσουμε για μπάλα. Μιλήσουμε και για μπάλα. Εδώ ήταν το παιχνίδι της. Εμείς ξέρουμε ότι δεν ρολάρει. Δεν ρολάρει, ωραία. Δεν ρολάρει ομάδα, το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε εσείς. Τι είμαστε εμείς, από πού. Εντάξει. Αλλά έστω και έτσι το πολεμάει. Είχε. Είναι, κοίταξε, φταίει και ο Μαρινάκης που λέει ο φίλος του Μαλάτος, αλλά φταίει και αυτός ο Μπέντο. Θα μου πεις πάλι φταίει ο Μαρινάκης γιατί έπρεπε να τον διώξει. Έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, τώρα είναι κολλημένος ο άνθρωπος. Έχει τρεις παίκτες, Τσόρι, Μαρίν και Καβιάσο, οι οποίοι θα παίζανε σε όλους τους πουθενάδες βασική και αντικατάσταση, ανεδικατάσταση και μας τρέχει πεταμένους έξω. Γιατί... Και όχι έξω, δηλαδή μέσα έξω, έξω. Και στον παίκτη ρε φίλε, όχι δεν γίνεται. Γιατί έχει σαν το Σκιώβα center back. Σαν το Μπάρντο εξτρέμ, τον δίνει δανεικό. Ναι, πάντως, σωστό. Εντάξει, εμείς πιάνουμε αυτούς που είναι εδώ. Άντε αυτοί φύγανε τέλος πάντων, είτε με λεφτά, είτε πολύ λεφτά, είτε δανεικοί, είτε δώρα. Όχι τώρα τους και στους παίκτες, αυτό είναι κάψιμο. Και τα πιτσιρίκια. Ό,τι λένε για τα πιτσιρίκια ότι θα βγάλει ο Ολυμπιακός, κοιτάξτε, μην καούνε. Γιατί αυτές οι ήττες, οποιασδήποτε ήττες, τρεις ή τέσσερις, σε ποιους θα πέσουν. Αύριο θα πέσουν σε αυτούς. Θα πούνε, ξέρεις, με τα πιτσιρίκια σε έπαιξα. Κατάλαβες. Και όπ, να ο Ρέτσος, να ο Ανδρούτσος, να και ο Μανθάτης. Αυτά είναι. Ενώ είναι καλοί παίκτες. Αλλά είναι εκολαπτώμενοι. Δεν είναι έτοιμοι για τον Ολυμπιακό τώρα. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Θα παίξουν, θα βγουν, θα παίξουν. Έχουν μέλλον, αλλά όχι και οι τρεις μαζί. Εκεί και όχι έτσι, και οι τρεις ταυτόχρονα, έτσι, την ίδια στιγμή. Έτσι ακριβώς. Θα βγουν. Θα έχουν δίπλα τους το Τσόρι, θα έχει δίπλα του Ανδρούτσου στον Καβιάσο, δεν θα έχει το Ρωμάο. Δεν γίνονται αυτά τώρα, ρε Μπέτο. Δεν γίνονται. Εντάξει, φταίει ο Μαρινάκης. Φταίει, ωραία. Το ξέρω. Άρα γίνεται στον Μπρούτο κίτρινη κάρτα. Στον Μπρούτο δείχνεται κίτρινη κάρτα. Στον Μπρούτο. Μπρούτο το λέω εγώ. Σαν τον Ποπάι εκείνο τον Μουσάκο. Α, το Μπέντο. Μακωνόταν με τον Ποπάι. Το Μαρινάκι λέει. Το Μαρινάκι λέει ο Μπρούτο. Α, το Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης είναι κίτρινη, ο Μπέντο είναι κόκκινη. Okay. Αυτή είναι η διαφορά. Πρώτο τελευταίο τώρα. Ναι. Έγινε. Για χαρά. Παλιά άνθρωπε. Κοίταξε. Ήρθαμε στην έδεσα, ούτε εμφανίστηκε. Ενώ αν έσπασε το πούλμαν, αν υπάρχει αυτό δηλαδή, αν αληθεύει, εννοείται ότι ήταν καταδικασμένο. Σπάσαμε μόνοι μας. Ναι, εννοείται. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Γιατί εσεί θα είχατε χαλάσει τον κόσμο τώρα αν ήταν τέτοια πράγματα. Ναι, καλέ, εντάξει τώρα δεν σα ξέρω. Εσεί μπορεί να ρίξατε μια πέτρα μόνοι σα εκεί πέρα στο τζάμι και να καταδικάσετε. Τα προβοκάτια δεν τα ξέρουμε. Στον ουρανό. Δεν ξέρω εγώ. Ο Σάββα να ξέρετε εσεί όλη τη ζωή σα με το ξύλο κάνετε δουλειά. Και τι ήθελε να φύγει, ρε φίλε, με λουλούδια. Οι δηλώσεις του πάντα είναι μπριστικές. Ναι, μπριστικές είναι. Ναι. Εννοείται. Ναι. Μπριστικές. Και όσο για έναν που λέει εδώ πέρα τα 43 και τα ξέρω εγώ, εσύ για να μιλάς για τον Ολυμπιακό πρέπει να πλένεις το στόμα σου. Κατάλαβες. Διεκδικούμε πρωταθλήματα Ευρώπης, βλάκα. Πότε, από τους 32. Βλάκα. Από τους 32. Πάνε πρώτο τελευταίο. Στο μπάσκετ και στο πόλο θα τα πάρουμε. Άστο μπάσκετ, δεν κάνει. Ναι. 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 Μα ακούτε, καλησπέρα. Καλώς τον ναι, σ' ακούμε. Θέλω να πω ότι η φανέλα του Ολυμπιακού σας πονάει. Αυτή εδώ η φανέλα. Καληνύχτα. Περίμενες, είπες κάτι, αλλά τι είπες, τι ήθελες να πεις, εγώ δεν κατάλαβα. Πάρε ένα προτελευταίο τώρα. Ναι. Ρε Κώστα, τι ώρα θα πάμε. Έλα, μόνο δύο τηλέφωνα. Έλα, Βίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, Βίλε. Και ο Φιφίλη είναι ακόμα στο παιχνίδι της άνοδος. Σ' ακούμε. Να ρωτήσω κάτι. Λίγο πιο δυνατά, ρε. Φώναζε, ρε φίλε. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Φοβάσαι να φωνάξεις. Τζόρνταν. Έλα. Αυτά που σου λέει ο Μαλάτος θα ακούς. Τι είπε λέει ο Μαλάτος. Η Σοσιεδά στην Ισπανία πόσα προβλήματα έχει, ξέρεις. Η Σοσιεδά στην Ισπανία πόσο. Πόσα προβλήματα έχει.
Ξέρω εγώ, πόσο να έχει. Δύο, σαν τον ΠΑΟΚ. Αυτό είσαι στο μετά της Ελλάδος. Λάκα, άντε. Άντε βρε καραγκιόζα ρε. Βγήκε όλος ο Πειραιάς εδώ πέρα. Τόσο πολύ σας έτσουξε ρε. Το σύνθημα τι ωραίο, ε. Κοίταξε. Δηλαδή βγήκατε τώρα όλοι. Αυτοί έχουν ραντεβού με την ΙΤΑ κάθε Κυριακή. Η ποιότητα σας φαίνεται. Βγήκε εδώ φορτωμένος αυτός ο πανεπιστημιακός. Και η καλύτερη του κουβέντα εδώ που μας είπε σήμερα ήταν βλάκα, βλάκα. Τσομπάνε, βλάκα, αυτές ήταν οι συμπεριφέρες. Βλάχο. Βλάχο, λοιπόν, έτσι. Ό,τι αρμόζει στον πτυχιούχο της Τρούμπας. Είναι πτυχιούχος της Τρούμπας ο κύριος. Τρούμπας, θα πάρει και τον άλλο τον παππού και θα πάνε στη Μύκονο. Ναι, ναι. Θα αλλάξουν εκεί τα τέτοια τους, να πούμε. Ο παππούς είναι φαρμακοποιός. Ναι, 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 άντε μάθε γράμματα και ξανά. Δηλαδή έλεγα. Τόσο πολύ σας έτσουξε, σας πόνεσε. Εσείς χάνετε κάθε εβδομάδα και έχετε ραντεβού με την με μία μέτρια εμφάνιση έως κακή θα πω εγώ για την κακή ομάδα θα μου. 10 λεπτά μόνο έπαιξε λίγο έτσι, έδειξε την ποιότητα που έχει. Ποιότητα σας μεγάλη. Σας ξεφτύλισε ρε φίλε. Τι ξεφτύλισε. Δύο γκολ και ένα δοκάρι. Πέρυσι δεν και με την ανοχή του Κίζα στο πειθαρχικό κομμάτι. Είστε ένα τίποτα αγωνιστικά. Είσαι, αγωνιστικά είστε τίποτα. Είσαι Λούμπεν. Άιτε. Λούμπεν είσαι. Άιτε κότες, κοτάρες, κότα κριτική είσαι. Μηδέν. Κότα είσαι. Γίνετε τώρα σαν τις δειλές παρθένες να πούμε. Κότα είσαι. Κράζετε την ύφη να τα ακούει πεθερά. Άιτε βρε τώρα είσαι να πούμε. Είμαστε πηδίκουλες, λάθος κάνει. Χάσατε από την Αρούκα. Βέβαισαι. Κράζουνε τον Πέντο για να το ακούει ο Μαρινάκης. Αυτό δεν κάνουνε. Σήμερα τα είπανε. Ναι, τα είπανε δειλά-δειλά. Βγείτε στο Καρασκάκι, κράξτε ρε, γιατί δεν κράξτε εκεί πέρα. Προκριθήκαμε ρε. Τι θα τα διορθώσει ο πρόεδρος, έτσι μας έλεγες εδώ, το Σεπτέμβριο. Θα τα δει ο πρόεδρος, θα τα διορθώσει τα λάδι. Να κερδίσεις καμιά κουβέντους. Ούτε την Αρούκα μπόρεσες να κερδίσεις φέτος. Κέρδισα ρε. Τι να κερδίσεις βρε τώρα. Γελάει ο κόσμος με αυτό το συνοθήλεμα που έγινε. Ρέτσο μαντάτη. Είσαι συνοδηγός. Άιντε βρε εγώ τώρα, γελάει ο κόσμος. Πριν πάμε στον τελευταίο. Πριν πάμε στον τελευταίο. Γελάει ο κόσμος. Πριν πάμε στον τελευταίο. Πάντε τώρα δύο παππούδες εκεί μαζί και κλάψτε. Σταμάτα ρε. Κλάψτε. Πάρ τον άλλον τον παππού μαζί και κλάψτε. Λοιπόν, εγώ ξέρω, ήρθατε κύριοι και φύγατε κυρίες. Σταμάτα ρε. Ήρθατε κύριοι και φύγατε κυρίες. Σταμάτα ρε. Όπως σας αρμόζει κυρίες. Κυρία είσαι και φαίνεται. Εσείς ήσασταν κυρίες. Η μαυροντημένη χείρα. Κυρίες, κυρίες. Κλαίτε πιο πολύ για τις χείρες. Σταμάτα ρε. Κούρκουλε. Κούρκουλε. Ξανθόπουλε. Άιντε. Το κάνεις μάγκα το λες κούρκουλε. Κούρκουλος. Η εκπομπή που είδατε αύριο θα έχει ανέβει στο rapto.gr σε υψηλή ανάλυση. Τελευταίος για σήμερα. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Άστε διάλο ρε. Κλείς το ίντερνετ ρε. Ε βλάκα. Ναι. Χαϊβάνι. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Το ίντερνετ. Ρε αντιπαθητική άντρα. Τι βγαίνεις και βρίζεις πίσω από το τηλέφωνο. Και χαλάς την αισθητική της εκπομπής και των ακροατών και των τηλεθεατών. Σαν χλαμάρα να πούμε. Στο ένα μέτρο. Ναι. Στο ένα μέτρο. Έλα στο ένα μέτρο να χορέψουμε τα δυο μας. Να χορέψουμε τα δυο μας στο ένα μέτρο. Πάρ' τον τελευταίο. Κάτσε, μπορεί να σε θέλω τελευταίος. Μπορεί να σε στείλει την πεθερά του ρε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχεις γαριδάκι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς, στεναχωρέθηκε, δεν φαίνεται. Δρόμο. Είσαι απαράδεκτο σήμερα, δεν δέχεις την ήττα σου. Πάμε τελευταίος για σήμερα. Πώς έγινε σήμερα. Δεν μπορείς. Έλα ρε. Δεν μπορείτε, δεν αντέχετε, δεν αντέχετε. Δεν αντέχει την ήττα. Λέγε φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Δεν μου λες στο μήλο. Επόμενη γράμμη, άσε στο μήλο. Άσε το μάθος. Το χαρακτήρα. Δεν μου λες. Έχει άλλον. Φέρτον. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Τζορντάν. Έλα. Πόσα από τα θύματα πρέπει να περάσεις για να πάρεις να περάσεις τη Μαρίνα ρε μαλάκα. Πες. Κόψω να βρε τον Καραγκιόζη. Κόψω να, κόψω να. Άλλος Καραγκιόζης. Ποιος άλλος. Κόψω να βρε. Είναι σε ένα στην κάμερα. Βγήκατε από την ακτίμια όλοι εδώ τώρα να με πείτε τι βρέσεις όλοι βρε. Από Πασαλιμάνι, από ξέρω εγώ, από το Δραπετσόνα. Πάτε πάτε κανένα χαλβάκι στη Δραπετσόνα βρε. Σαρακοστή ήρθε. Εδώ φάγατε σου τσούκλουκουμ σήμερα. Πάτε για χαλβά τώρα εκεί πέρα, στο τρίγωνο, στη Δραπετσόνα. Φτάνει. Άιδε. Φτάνει. Φτάνει. Βγήκατε όλοι εδώ πέρα τώρα. Φτάνει. Φτάνει. Δεν αντέχουν την κάθε δεν την αντέχουνε. Δηλαδή ρε Ολυμπιακοί τώρα, άμα χάσετε κανένα πρωτάθλημα, τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα κράζουν τότε. Τότε θα κάνετε. Τους τα λέγαμε. Μόλις χάσουν το πρώτο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Έλα, πανιονάρα αύριο. Πανιονάρα. Πάμε, πάμε. Τα λέμε αύριο. Άντε. Bye, 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 bye.
Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like.